Πάμε, Στέργιο, πάμε. Αρχίσαμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Τι έπαθες. Σε μένα πιθύνησε. Σε ποιον, ρε <laughs> <νομίζω στο κόσμο, laughs> <ποιον>, φίλε. <laughs> σε ποιον, φίλε. <laughs> Ενδιτικό, <laughs> Ενδιτικό, άκουσα, άκουσα και νομίζω στον κόσμο πιθύνησε. Εντάξει, ευγενία ήταν. Λοιπόν. 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 Η μέρα και σήμερα. Ναι. Α, ναι, έχουμε συνέχεια. Ε? ενδιαφέρεται από τη στιγμή που ουσιαστικά ξέρει τον ε, το δρόμο του. Εντάξει, ο Άρης ενδιαφέρεται. Ε, ναι, να δούμε. Και ενδιαφέρεται. Και η Άκη ενδιαφέρεται νομίζω. Και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός. Δεν, δεν, γνωρίζω. Θα το δούμε, ναι. Θα το, το, αναλύσουμε τώρα σε λίγο τάχο μπροστά μου. Θα τα δούμε λίγο πολύ. Τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Χθε ε, ακούσατε live. Ε, η ομάδα του ΠΑΟΚ έπεσε με, τη, <laughs> με αυτή που συνηθίζει όταν δεν υπάρχει ο Άγιαξ. Με την Πενφύκα, ο Άρης ε, νομίζω ότι είχε την θεωρητικά πιο εύκολη κλήρωση. Δεν ξέρει ποτέ, βέβαια, σε τέτοιε περιπτώσει τι γίνεται. Το παράδειγμα, νομίζω ότι την είναι χαρακτηριστικό για τον Πάο και πολλέ φορέ και άλλε ομάδε, οι οποίε δεν τι θεωρεί και τόσο δυνατέ και καταλαβαίνει στην, ε, στην πορεία ότι θα ήταν προτιμότερο να έπαιζε με κάποια θεωρητικά ισχυρή, που όμω δεν είναι ισχυρή φέτο, γιατί πάντα η εικόνα μα είναι με βάση τα προηγούμενα χρόνια. Και όχι το τι συμβαίνει φέτο. Παραδείγματο χάρη, θεωρώ ότι, έτσι βλέποντα και λίγο στα site χθε και στο ίντερνετ, ότι η, Benfica, η η τωρινή Μπενφίκα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που τελείωσε το πρωτάθλημα α, πέρσι. Όπω αντίστοιχα η Μπεσίκτα ήταν χειρότερη από ότι τελείωσε το πρωτάθλημα την, την περσινή ζωή. Αυτά αλλάζουν πολλέ φορέ και διαφοροποιούν μια εικόνα που έχουμε στο ξεκίνημα τη ζώνη, μια εικόνα που δεν έχουμε. Παραδείγματο χάρη για την αυτήν την κόλο ε, Κοβαλίνσκι, πώ τη λένε, Κοβαλάβκι, όπω τη λένε τέλο πάντων. Το κόλο νομίζω ότι είναι το εύκολο, <laughs> το κόλο ευσύ. δεν έχουμε καμία εικόνα. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε μάτσα έχουμε δει, ούτε στιγμιότυπα έχουμε δει, ούτε τίποτα. Ε, λένε ότι είναι μια καλή ομάδα, αλλά ε, δεν ξέρει. Και τρώτε και τις 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 ότι, τρώτε. τι δηλώσει του προποντήτη. Πού τι φάγαμε. Ό,τι πήραμε copy-paste βάλαμε. Από πρώτε, πρώτε. Τι είχε, πρώτε. δηλαδή οι δηλώσει τι είχαν. Ε? Από πού τις πήρα, τι πήρε δεν, δεν ξέρω. Το... Για να τόσο... δούμε ποιο είναι η πηγή του κακούρε, φίλε. Αυτό έχει... που έκανε την, τη βάρδια τη πήρε όπω ήταν έτοιμη δεν και τι έβαλε. Δεν, δεν τη πήρε όπω ήταν έτοιμη. Γιατί άλλα είπε, μάλλον είπε κι άλλα ο άνθρωπο, αλλά κόπηκε μια συγκεκριμένη φράση. Ποια ρε φίλε, τι είπε δηλαδή. Ποια φράση κόπηκε. Γιατί μπορεί να προσθέθηκε όπω το λε έτσι με ευκολία, μπορεί να προσθέθηκε ούτε. από τον άλλον. Ποια είπε, είναι η φράση. Είπε ο άνθρωπο, ο Ρουσλάν Κοστίτσιν Κοστίσιν. Ε, μεταξύ άλλων, πέρα από αυτά που γράφουν τα site του Άρη, είπε ναι. ότι ο μόνος λόγος που ξέρω τον Άρη, ψέματα, διαβάζω το, το, αγγλικό και το μεταφράζω, το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Άρης είναι από μια ποδοσφαιρική πόλη, γιατί μια άλλη γνωστή πόλη εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αυτή μια είναι η Πάοκ. Μια ομάδα. Ναι. Αυτό που το είπε. Αυτό, το, αυτό υπάρχει στα ρωσικά site που από εκεί το πήραν οι Έλληνες συνάδελφοι αλλά άλλοι κόψαν εντελώ τη φράση αυτή. Άλλοι γράψανε ναι ότι το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Άρης είναι από μια ποδοσφαιρική πόλη. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο από τα δύο. Δεν ήταν υπόψη μου το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα έπρεπε να το γράψει και να τονώσει ακόμα περισσότερο την έκθρα μα για του συγκεκριμένου και να μα δώσει ένα επιπλέον ναι. κίνητρο. Εντάξει, πολλέ φορέ ξένοι λένε ρε φίλε για τον Πάο και τον Άρη. Ο okay, και πέρα δεν. Ε, σου λέω ότι πρώτη φορά το ακούω. Παρ' όλα αυτά θα κάνω μια έρευνα να για να δω πώ ε, να... ε, ε, και, και, το ροσκο μπορεί να σου φύλω. Όχι, όχι. Ρόσκο, το του διαβάζει. Στο σπορ.gr. UA. Είναι, είναι, φυσιολογικό πάντω ο Ουκρανό με τη σχέση που έχετε με Ιβάν Σαββίδη και τα λοιπά και Χατσερίδη και τα λοιπά να έχει γνώση του, του Πώ δεν είπε για την ΑΕΚ που είχε και παίκτη η ΑΕΚ Ουκρανό. Απλώ εμένα ξαναλέω για να το κλείσουμε μου έκανε εντύπωση πω αλλού κόπηκε εντελώ η φράση. Θα, θα μάθω λοιπόν. Και αλλού κόπηκε στη μέση και δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Το ότι ο Άρη είναι από μια το δεύτερο, πόλη. Το δεύτερο. <laughs> δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο, <laughs> μπράβο. Ε, λοιπόν, εντάξει, ο Ουκρανό ξέρει τον Πάου. Και τι έγινε, δηλαδή δίνει οντότητα στον Μπάουκ αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, oh, δεν δίνει οντότητα. Ναι, ναι. Εντάξει, και ο άλλο τη Μπόκα είπε, ξέρω τον Άρη. Τι παραπεί να πει αυτό, και την ήξερα μου τον Άρη. Εντάξει. Απλώ ενημέρωσε. Όχι, σε... θέλω, να μάθω, Εκτός θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω... εάν ο δικό σου το πήρε από κάπου αλλού, ε, το, το πήραμε, οποίο δεν το μετέφρασε. Ναι. Αλλά αν είδανε τι ρωσικέ Θα δηλώσεις... κάνω και τώρα την έρευνα. Ναι. Θα κάνω live την έρευνα. Το να παίρνει τι δηλώσει κάποιου προποντή και να κόβει και να ράβει, αν μη τι άλλο. Εντάξει, δεν εδώ, είναι σωστό. Εντάξει, εδώ είχε. Γιατί δεν θυμάσαι που είχα... Και εσεί είχατε κόψει το. Ποιο? Τη δήλωση, θα σου πω, πιανού παίκτη που είχε πει για τα. Περιμένουμε να σου πω. Πού είχε πει για τον Ολυμπιακό. Ο, και δικό σα παίκτη. Το Onisit. Είχε κοπεί η φράση που είχε πει για τον Ολυμπιακό. Τι είναι καλύτερο. Δεν νομίζω, Χρυσάδη. Ε, Πώ δεν νομίζει. Το θυμάμαι μια χαρά Ν, και το είχα κάνει νομίζω, και πριν τη πήκε... screen. Και μετά πρόσεξε και μετά στο σπόρ FM είχε γίνει και μετά στο σπόρ ακούς και μετά είχαν κάνει λάθος και είχαν βάλει από κάτω τις σημειώσεις πώς παίρνουμε σημειώσεις ναι. που έλεγε ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον Μπάοκ και τα λοιπά ήταν οι σημειώσεις και είχε ξεχάσει να τη σβήσει το έχω κάνει πριν τη σκέρα, το έχω είχε ξεχάσει να σβήσει τις σημειώσεις και τις δημοσίευσε έχουν γίνει πολλά τέτοια λοιπόν, ωραίος ο, ο Ουκρανός, μπράβο ε, ωραίος, να έρθει το να του δείξουμε λοιπόν. Ε... Ακριβώς τι είναι Γράφω, κάτσε, γράφω όσο μιλάς εσύ. Από που, από πού πήραμε τις δηλώσεις του κρανού. Ο κρανού. Μέχρι ο Χρήστος να έχει την, την, απάντηση. Ε, συμβαίνουν γύρω, διάφορα γύρω τριγύρω. Καλά Δεν φαίνεται να έχουμε Ένα ε, έναρξη Όχι, γιατί το λες αυτό. Αυτό είναι που, αυτό που βγάζει ΕΠΟ. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω, δεν το ξέρω. Πραγματικά το ρωτάω, δεν ξέρω αν το ξέρει εσύ. Ούτε εγώ το ψάξετε. Αποφασίζει η ΕΠΟ ή αποφασίζει η Λίγκα για την έναρξη του πρωτάθληματο. Διοργανώτερη αρχή ποια είναι, η Σούπερ Λίγκα. Η ΕΠΟ είναι η διοργανώτρια αρχή, όχι. Του κυπέλου είναι μόνο η διοργανώτρια αρχή. Η ΕΠΟ λοιπόν μπορεί να ορίσει 12 του μηνό το κυπέλο, αλλά αν η Λίγκα ορίσει την, την αγωνιστική, τι γίνεται. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. πώ γίνεται να, πω... να, σε ρωτήσω κάτι όμω. Πε μου για να καταλάβω τώρα, ξέρει ότι εγώ είμαι αρνητικά διακείμενο απέναντι στου ανθρώπου αυτού τη ΕΠΟ. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι η έναρξη του πρωταθλήματο. Με ποια λογική πάνε και ορίζουν, ρε φίλε, το, το κυμπή... με, εκείνη αυ... την ημέρα. Αυτό το ήξερε και ο Ολυμπιακό, γι' αυτό εδώ και δύο-τρει μήνε. Χρειάζεται τον, Όχι, άσε τον Ολυμπιακό. Όχι. Άστον ρε φίλε. Ο Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακό, ρε ε, φίλε. Ε, εκεί πάνω, πάνω ποντάρει και ο Ολυμπιακό ότι είναι η έναρξη του πρωταθλήματο και δεν υπάρχουν ημερομηνίε. Την προηγούμενη εβδομάδα τα έλεγα ότι αν αναβληθεί αυτό ο τελικό, δεν υπάρχουν ημερομηνίε γιατί είναι και το Nation League, είναι και η Super League και γίνεται αυτό που θέλει ο Ολυμπιακό να γίνει ο τελικό στα Χριστούγεννα. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι ο Ολυμπιακό έχει μια τακτική. Το δέχομαι. Εδώ όμω βλέπω ότι ένα δικό σα σύμμαχο, ο Παναθηναϊκό, έχει βγάλει ανακοίνωση κατά τη ΕΠΟ. Άρα α σταματήσουμε να ασχολούμαστε μονίμω με τον Ολυμπιακό Στέριο. Ο Παναθηναϊκό βγαίνει και λέει, ο Παναθηναϊκό, ο που παίζεται φιλικό το Σάββατο, που έχετε άριστε σχέσει, που είναι και ο πρόεδρο τη Λίγκα, ο εκπρόσωπό του. Βγάζει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και επιτίθεται στην Ελλάδα. Ναι, έπω. αυτό είναι μία ανάγνωση, ρε φίλε. Λοιπόν. Η άλλη δεν είναι ότι γίνεται μια ομάδα να κάνει ό Δεν κάνει ό,τι κουστάρει. Ό,τι κουστάρει κάνει. Ό,τι οτι κάνει. Είχε κουστάρει Το λες, προηγούμενο όπως θες. δίμηνο, τρίμηνο, χρήσα δεν έκανε ό,τι γούσταρε. Για να μην γίνω τελικό. Μία η Ριζούπολη είναι και κοντά στην στη Νέα Φιλαδέρφια, μία το ΑΚΑ δεν έχει χορτάρι, μία. άσε με τώρα. μην βάζει να λέω για τον Ολυμπιακό και το, το τελικό του κυπέλου. Ευθύνη τη ΕΠΟ, ξεκάθαρα. Δεν γίνεται να ορίζει την έδρα τη ΑΕΚΡΕ, φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. <Ριζούπολη> Ριζούπολη> η Ριζούπολη είναι η έδρα τη ΑΕΚ. Η δεύτερη έδρα τη ναι. Η δεύτερη δηλωμένη έδρα τη ΑΕΚ, ναι. Η δεύτερη τη Η έδρα τη ΑΕΚ. Τέλο πάντων, άστο το αυτό τον Ολυμπιακό. Όταν το ο Πάοκ όμω έκανε παράπονα να, να, να μην κατεβαίνει στην Αθήνα, ήταν ο γραφικό ο Πάοκ και ο παδί του. Και <στονίκομαι> τώρα δεν γίνεται τώρα στη δεύτερη έδρα. Μιλάμε Άκρονι. για ουδέτερο γήπεδο, Χρήσα Δε. Δεν είναι ουδέτερο γήπεδο. Είναι η έδρα τη ΑΕΚ. Έπαιξε στο το ΑΕΚ Είναι η έδρα τη ΑΕΚ. Είναι δηλωμένη η δεύτερη έδρα τη ΑΕΚ. Δεν είναι ουδέτερο γήπεδο. δεύτερο γήπεδο το περιστέρι. Ουδέτερο είναι του Πανιωνίου. Αυτά είναι ουδέτερα γήπεδα. Τέλο πάντων, άστο τον Ολυμπιακό απ' έξω. Μην αυτό που είδε για τον Ολυμπιακό, άστο τον Ολυμπιακό απ' έξω. Είσαι η ΕΠΟ. Ξέρει ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω ότι, το, ότι ο Ολυμπιακό πετυχαίνει αυτό που θέλει. Η ΕΠΟ τι κάνει. Μαλώνει με τον Ολυμπιακό και τη λέει Α, επειδή θε να κάνει αυτό, όχι, εγώ θα κάνω το άλλο. Τι είναι η ΕΠΟ. Η αντίπαλο του Ολυμπιακού. Τι είναι. Απλά η ΕΠΟ ξεκάθαρα, φίλε, θέλει να, να πηγαίνει κόντρα και να προασπίζει άλλα συμφέροντα από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα. Γιατί το συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι σίγουρα αυτό που κάνει η ΕΠΟ. Να πηγαίνει να ορίζει τον τελικό του κυπέλου το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Κάτσε ρε φίλε. Γιατί με κάνει μπάχαλο. Για ποιο λόγο με κάνει μπάχαλο εσύ που πρέπει να δίνει λύσει. Για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλάει με τον Αβγενάκη. Λένε για τι εκλογέ. Ξέρω τι είναι άποψη για τον Αβγενάκη. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα ακριβώ αυτά που λε, εσύ. Τα έλεγα και εγώ για, για τον Αυγενάκη, εφόσον ήμουν να πάω. Και σου, και του λέ, και σου λέει ο Αυγενάκη: Μην την κάνει 9 Οκτωβρίου τι εκλογέ, κάνε Νοέμβριο. Για να είσαι σύνομο με τον νέο νόμο κτλ. Και, και γιατί υπάρχει απόφαση του Ειρηνοδικίου. Στα παπάκια του! Οι έψι, Λέσβου, Λίμνου, κτλ. Εγώ είμαι έπο και θα τι κάνω 9 Οκτωβρίου. Που πριν έλεγε θα τι κάνει Αύγουστο. Και λέγαμε φθινόπωρο. Ε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα είναι ποδόσφαιρο. Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο και, και υπάρχουν τα site που υπερασπίζονται ξεκάθαρα το τι λέει η ΕΠΟ από τη μία και τα site του Ολυμπιακού φυσικά από την άλλη που βρίζουν όλη μέρα την ΕΠΟ. Ε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Αυτό είναι ελληνικό ποδόσφαιρο και πρόεδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου να βλέπει ξεκάθαρα ότι κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν με βάση άλλα συμφέροντα από του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πήγε και το όρισε την, την, την ημερομηνία του. Α το έβαζε, ρε φίλε, μετά. Και τι διαφορά Μετά. έχει. Και τι διαφορά έχει. Αυτό θα παίξουμε τα νέα ρόστερ. Γιατί μέχρι τώρα είχε μια λογική. Καταλαβαίνω αυτό που λες, Να παίξουμε τα παλιά ρόστερ. Τώρα που θα παίξουμε τα νέα ρόστερ. Τι διαφορά έχει άμα θα είναι 12 Σεπτεμβρίου ή 55 Οκτωβρίου. Αφού θα παίξουμε τα νέα ρόστερ. Μπορεί να έχει παρολυμπιακό ακόμα 50 παίκτε. και η ΑΕΚ μπορεί να έχει πάρει. Εγώ, εγώ πάντω βλέποντα τα ρόστερ, βλέπω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται περισσότερο παίκτε. Γιατί τις τώρα θα παίξει ο Το μοναδικό λάθο τη ΕΠΟ ναι. ήταν ότι Όχι δεν μοναδικό, είπε. Η το κάνει μοναδικό δεκάδες. στο κύπελο. Το μεγάλο τραγικό λάθο είναι ότι δεν είπε ε, 15 Ιουλίου, 20 Ιουλίου, ο τελικό εκεί τα ώρα και τελειώσαμε. Είπε, τελειώσαμε. Είπε, είπε. Τελειώσαμε. είπε. είπε αλλά όρισε ένα να μην πατήσουμε. Οι άλλοι. Φίλοι, η αστυνομία το έκοψε. Η αστυνομία ναι. και ο Πατούλη μπλέκτηκε στη μέση. Χρήζανδε, βλέπουμε τι γίνεται. Άσε τώρα. Άμα πα Και η Πατούλενα. Ασχολήθηκα με το λιγό κυπέλο, η Πατούλενα και ο Πατούλη. Εντάξει, εδώ ασχολούνται και άλλοι. Αυτό είναι το λάθος της ΕΠΟ. Εντάξει. Κανένα άλλο λάθος δεν έκανε. Και α μην κατέβαινε ο Ολυμπιακό. Δεν πειράζει. Ού το πρώτος είναι ού το τελευταίος. Ωραία, ούτε ο πρώτο είναι ούτε ο τελευταίο. Ωραία. Εγώ, λέω λοιπόν να γίνει τελικό. το εξή. Να μην παίξουν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματο ΑΕΚ Ολυμπιακό. Mm. Να γίνει κανονικά ο τελικό του κυπέλου. Να γίνει όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα κανονικότατα. Έτσι. Να γίνει όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα κανονικότατα. Και μάλιστα, εγώ λέω να οριστεί το, η πρώτη αγωνιστική, αek-olimpιακό. αν δεν μιλάμε για ένα παραδοσιακό κολοχανίο <laughs> εδώ και 50 χρόνια. Εδώ, <laughs> αν, εδώ ανέβηκε ο Απόλυνα Μύρνη ναι. και έκανε χθε. Δεν μπορεί να κάνει έτοιμα γιατί ακόμα δεν έχει εγγραφεί στα Μητρό τη δηλαδή, Superliga. Να μην παίξει τα πρώτα πέντε ο, ο, Όπου θέλουμε, είμαστε τυπικοί. Δεν είναι ακόμα μέλο συντηρησμού Απόλυνα. Είναι τα υπόλοιπα καμάρια. Να μην παίξει τα πρώτα 5. Ναι. 15 κολλούμε για να προετοιμαστεί. Το ότι τολμάνε και το, προ το προτείνουν είναι δείγμα του κολοχανίου που λέγεται ελληνικό ποδοσφαιρό εδώ και 50 χρόνια. Πέντε αγωνιστικέ λέει να, να, να μην παίξουμε για να προετοιμαστούμε. Ο Απόλυνο Μύρνη. Εντάξει. Ολυμπιακό, διαβάζω. Άρε λέει την εμπιστοσύνη προ τον νέο αρχιδιετή. Άλλο και αυτό. Επειδή έβαλε το κουκουλάκι στη Γάνα ορίζει γάμα Ε, Να σου πω αυτό είναι. Ό,τι να είναι και ο Ολυμπιακό. Ό,τι να, ολυμπιακό, ό,τι και να γίνεται, λέει η κόντρα. Αλλά και οι άλλοι πιστεύουν. Το πιο τοξικό σωματείο που έχει υπάρξει ever στο χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ε, δεν είναι. Αυτή. Τα τελευταία χρόνια είναι αυτή έτσι. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, το προηγούμενο ε, προηγούμενο ναι. είναι, τα προηγούμενα χρόνια. τα προηγούμενα 20 με τον Κυρτσίκη και τον Σαρί και τον ε, τέτοιον δεν είχαν ναι, ανάγκη. Ναι. Ε, Πλάκα κάνανε. Να επενδύεται και άλλοι λέγανε και θέλουμε και ένα ΠΑΟΚ δυνατό και ένα Παναθηναϊκό δυνατό. Έβγαινε ο πρόεδρο γαμοσταύριζε το Σισε, ε, αυτόν τον έναν τον άλλον κτλ. Ε, στέριο! Ε, εντάξει. Ε, ναι, καντήλιαζε. καντήλιαζε. Ε, ανερό. Ε, εντάξει, κα, ε, φίλε. Και πουλούσαν τρέλα. Οκ. Okay. Και τώρα ο Ολυμπιακό παρότι πήρε το, Δεν το, ο το, το πρωτάθλημα. Ε, εντάξει. Ω η καλύτερη ομάδα, α, έτσι λένε. Και από ένα σημείο και μετά ήταν όντω καλύτερη από τον Πάοκ γιατί ξεκαρβαλώθηκε ο Πάοκ. Ε, εντάξει, το στημένο πρωτάθλημα έγινε μια χαρά πρωτάθλημα. Το σήκωσε ο, ο υπερπρόεδρο στον ουρανό του του πειραιά και τώρα ξανά από την αρχή πάμε σε νέα τοξικότητα. Πριν καν ξεκινήσει το, το πρωτάθλημα, δεν του κάνει ο Κλάντεμπερκ στον Ολυμπιακό. Δεν του κάνει. Προφανώ θέλει κάποιον άλλον, δεν ξέρω να μα πει ποιον να βάλουμε, να βάλουμε τον Κώστα Τσέλση ή ποιον να βάλουμε, αρχιδιετή. Μια χαρά είναι ο Κλάντεμπερκ. Λοιπόν, ε, να σα πω ότι το πράκτικο τη Θεσσαλονίκη κλείνει 25 χρόνια λειτουργία και έχοντα ανακινήσει πλήρω όλου του χώρου του, πιο όμορφα ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτε προσφορέ. Και ένα μεγάλο διαγωνισμό έω τι 7 Σεπτεμβρίου. Σα συμβουλεύω να περάσετε μια βόλτα για να δείτε του ανανεωμένου χώρου και τι νέε ολόφρεσκε εκθέσει επίπλων και μπάνιου. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σα. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών, μέχρι ειδική που ειδηγιεινή, εργαλεία, μηχανήματα και άλλα πολλά. Ό,τι θέλετε να αλλάξετε ή να ανανεώσετε, το έχουν στο πράκτικερ Θεσσαλονίκη στην Πηλέα. Μαζί μας στην uh, πρώτη ώρα της εκπομπής Regency Casino Θεσσαλονίκης. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Regency Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη του. Σε όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή του στο καζίνο. Αν είστε λοιπόν από αυτούς, που δεν πήγατε μέχρι τώρα, ευκαιρία να πάτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδαση με μοναδικέ υπηρεσίε και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών στο Ρίντζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση από την ΕΠΟ. Α, υπάρχει. Λοιπόν, συνεδρίασε η εκτελεστική Επιτροπή, μπλα μπλα μπλα, παρουσία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα FIFA UEFA Πέτερ Φούσεκ κτλ. Mm. τα, τα στα μέλη τη Εκτελεστική Επιτροπή για την απόφαση των FIFA UEFA να ανανεώσουν τον διορισμό του Κούμπελ και του Φούσεκ ω το τέλο Οκτωβρίου του 2020, για λίγε μέρε ακόμα κοντά μα. Λοιπόν, έλαβε τι παρακάτω αποφάσει. Ανέκρινε την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη τη τακτική εκλογική γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την 9η Οκτωβρίου 2020 στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Διβάνια Απόλων Παλά στη Βουλιαγμένη. Ωραία, Βουλιαγμένη. Νωρίτερα ο πρόεδρο τη ΕΠΟ ενημέρωσε τα μέλη τη Εκτελεστική Επιτροπή για τη συνάντηση του με τον Υφυπουργό πολιτισμού και αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη με αντικείμενο την προκηρύχθησα τακτική εκλογική συνέλευση. μπλα, μπλα, bla, 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 Ο κ. Γραμμένο υπογράμισε όπω κατέστησε σαφέ προ τον Υφυπουργό ότι η προκήρυξη των εκλογών τη ΕΠΟ είναι απολύτω νόμιμη και σε πλήρη συμμόρφωση με τι διατάξει τη αθλητική νομοθεσία αλλά και του καταστατικού τη Ομοσπονδία στι 27 Ιουλίου 2020. Όταν και ελήφθη εν λόγω απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή, όρισε τη διεξαγωγή του τελικού αγώνα του, του Κυπέλου Ελλάδο στι 12 Σεπτεμβρίου του 2020 στο γήπεδο τη Ριζούπολη, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, σε περίπτωση που τεθούν θέματα αστυνόμευση και ασφάλεια του γήπεδου αυτού, ο τελικό θα διεξαχθεί στο πανεσταλικό στάδιο του Βόλου. Ε, από τώρα δηλαδή το λένε ότι ε, ναι, γιατί... τη Ριζούπολη για να κάνει το χατήρι κάποιον συγκεκριμένο, αλλά θα παίξουμε πανεσταλικό. Ενέκρινε ναι, του κανονισμού τη αγωνιστική περίοδου διό, κτλ. Ναι, με εξαίρεση τον πειθαρχικό κανονισμό και τον κανονισμό διοντολογία. Οι οποίοι θα εγκριθούν μετά την ολοκλήρωση τη σχετική διαδικασία ελέγχου και τι πιθανέ παρατηρήσει από την UEFA, η απόφαση για τον Ολυμπιακό και τον Αντρώμητο για Μαρινάκη και Σπανό και άλλου 10 ακόμα αγνοείται. Προφανώ είναι. Τη δεν είναι η Επιτροπή Διοντολογία. Οι δικαστέ είναι αυτοί και είναι ανεξάρτητοι, κανεί δεν ξέρει τι γίνεται. Ούτε ο γραμμένο πιστεύω ξέρει το τι ακριβώ γίνεται. Με την Αλλά, Επιτροπή γενικ... Διοντολογία. Προφανώ ναι, οι δικαστέ είναι από αυτού που είναι άκαλε 32 Αυγούστου κτλ. κτλ. Είναι διακοπέ διαρκεία. Τα παιδιά δεν έχουν ακόμα γυρίσει στην Αθήνα. Αλλά ο Γραμμένος, να βγάλουν μια απόφαση. Ο Γραμμένο γενικά δεν ξέρει. Δεν ήξερε για τον Άρη την υπόθεση, δεν ήξερε για, για τίποτα απολύτω. Σωστό είναι αυτό που λέω. λευκό. Σωστό είναι αυτό που Σε όλε τι Αλλά λευκό. βγήκε και ο Αύγουστο και η Επιτροπή Διοντολογία. Ε, ακόμα τρίβει. Ε, Ούτε στο Βιλαμπάχο. Στέριο, στη Βιλαρίμπα. Το 34 βαθμού. ε, θέλετε. ναι. <laughs> να δούμε <laughs> πότε <ποτέ> θα <laughs> βγει αυτή η απόφαση. Πολλά λέγονται και ακούγονται. Εντάξει. Εγώ δεν έχω άποψη, μάλλον δεν έχω εικόνα. 100% για να σα πω ότι ναι, αυτό που ακούγεται ότι η απόφαση είναι τάδε, είναι αρνητική, είναι ένοχη, αθώη. Δεν το ξέρω, δεν έχω δει κάτι, δεν μου το έχει πει κάποιο σοβαρό. Άρα δεν θα μπω σε καφενιακέ κουβέντε γιατί άλλοι το κάνουν και τσιρίζουν. Okay, θα περιμένουμε κάποια στιγμή, μέσα του 2020 πιστεύω, yeah. την εκλεκτή επιτροπή διοντολογία να βγάλει μια απόφαση για να ξέρουμε ο ε, Ολυμπιακό και ο Ατρόμητος στείνανε παιχνίδια. Δεν στείνανε, είναι αθώοι, είναι ένοχοι. Μην ξεκινήσει το νέο με σκέψει. Και ακόμα και αν βγει η απόφαση. Είτε η αρνητική είτε θετική, επιτροπή εφέσεων πρέπει να πάει. Ναι. Η οποία όμω θα περιμένει τον Οκτώβριο. Γι' αυτό ρε φιλέ δεν τη βγάζουν. Γιατί δεν μπορεί να γίνει η έφεση. Καταλαβέ. <συνλή> <συνλή> ναι, αλλά, αλλά αν βγει βυα, η απόφαση δική είναι καταδικαστική για τον Ολυμπιακό και τον, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ναι. δεν νομίζω να παίξει στην Ευρώπη. Έχω αυτή την αίσθηση. Γι' αυτό δεν τη βγάζουν. Έχω αυτή την αίσθηση. Εντάξει. Η όμω είναι αθωτική. Αν είναι αθωτική, μπράβο στου ανθρώπου, ρε φίλε. Που τζάμπα πιλώθηκαν εδώ και χρόνια. Μπράβο, σωστά. Ε εσύ αν ήσουν αθώο και αν ήσουν Ολυμπιακό και Μαρινάκη και σπανό και Γκυρτζίκη, δεν ξέρω ποια άλλη είναι. Τι ε, είπαν αυτοί. Θέλω να βγει από εκεί και για να αθωθώ. Άντε να βγει. Έπειτα ότι... να βγει ε, 20 Ιουλίου έπει βγει. Λένε ό,τι λέγατε εσεί για την Ξάνθη. Το Γενάρη όταν βγει και λέγατε εμεί θέλουμε να τι γρήγορα. Αυτό λένε και αυτό. Ναι, εμεί πιέσαμε για να, γίνει πιο γρήγορα. Με... και έγινε πιο γρήγορα. Όλη η υπόθεση καθάρισε χρυσάδε σε 5 μήνε. Όλη υπόθεση. Και αυτό με κρατάει εδώ και δύο χρόνια. Μην τα συγκρίνει τα, τώρα, ισπανού, τα, πράγματα. Έγαλε. Όχι δύο χρόνια. Ρε. Τώρα αυτό το βγάλει πάνω. Τώρα το βγάλε. Πώ δύο χρόνια. Πριν είναι δύο μήνε δεν βγήκε αυτό το πάνω. Ναι, οπότε ξεκίνησε η διαδικασία. Ε, άσε το ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε ποτέ. Τώρα λοιπόν, ξεκίνησε. Θα η διαδικασία. περιμένουμε την Επιτροπή Δοντολογία να επιστρέψουν κάποια στιγμή τα παιδιά Παύλα δικαστέ από τι διακοπέ του να μαζευτούν, mm -hmm. να πιούν ένα καφεδάκι. Δικαστέ είναι αυτοί στην Επιτροπή Δοντολογία. Νομίζω δεν είναι δικαστέ. Ό,τι είναι, δεν είναι. Δεν είμαι, δεν ξέρω, εισα, εισαγγελίσει είναι. Νομίζω. Να μαζευτούν, χρήσατε, να μαζευτούν, το έχω να πούνε μία ώρα Πώ περάσαμε στο νησί, τι κάναμε αυτό, βρήκαμε κάτι ενδιαφέρον, δεν βρήκαμε τι φάγαμε. Πέντε μέρε καραντίνα, καραντίνα. Και μετά να βγάλουν την απόφαση. Κανταρίνα που λέει και ο Κώστα. Περίμενε, έχει κανταρίνα. Το θα γυρίσουνε. Υπόθεση για τα στιμμένα που κρατάει εδώ και 10 χρόνια Εντάξει, κοντά. μωρέ τώρα. Άντε πάλι. Λοιπόν, ε, και τελειώνει η ανακοίνωση να επιδοτηθούν τα νησιώτικα σωματεία τη ΓΑΜΑ Εθνική με το ποσό των 170.000 ευρώ εν συμμετοχή στο πρωτάθλημα 2021, ενέκρινε το αίτημα τη Super League 1 για παράταση έω 10 Σεπτεμβρίου στην καταβολή των οφειλών των μελών τη προ την ΕΠΟ και ω τι 11 Σεπτεμβρίου την υποβολή προκήρυξη πρωταθλήματο. Το κόστο για τη χρήση τεχνολογία VAR Offside Line 950 ευρώ ανά αγώνα θα καλυφθεί από τι ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα τη Super League 1. Στην εκτελεστική επιτροπή τη ΕΠΟ παρέχει το πρόεδρο τη ΚΕΔΕΠΟ, κύριο Μάρκ ο οποίο παρουσίασε τη νέα δομή τη Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσία, η οποία έχει ω εξή: Μαρκ Κλάτεμπεργκ, πρόεδρο, Άλαν Σνόντι, αναπληρωτή πρόεδρο, Ζωάο Καπέλα, μέλο, τεχνική σύμβουλη, Σταύρο Τριτσόνη, διευθυντή Ακαδημία Διευθυνσία και εθνικό εκπαιδευτή. Συγχαρητήρια. Μιχάλη Κουκουλάκη, εκπαιδευτή ΒΑΡ. Αντωνία Κοκότου, υπεύθυνη γυναικεία διαιτησία. Δημήτρη Καλίβα, υπεύθυνο διαιτησία αναπτυξιακών ηλικιών. Νίκο Ιωσήφόγλου, υπεύθυνο παρατηρητών διατησία αναπτυξιακών ηλικιών. Βασίλη Λόλη, γυμναστή διατηρητών. Το... Βάσει του σχεδιασμού του, του κ. Κλάδη Περικία, δείχνει την ευθύνη για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τεχνική σύμβουλη για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Και καταλήγει η ανακοίνωση μετά από εισήγηση του πρόεδρου τη ΣΚΕΤ και έγκριση των FIFA UEFA. Παρατείνεται για ένα ακόμα μήνα η σύμβαση του κ. Χουάν Φερνάντε Μάριν, ω 30 Σεπτεμβρίου του 2020, ανέφερε η ΕΠΟ. Ο κουκουλάκι είναι βάρ. Εκπαιδευτή Βάρ. Ο κοκουλάκης, Ντροπή. Ο εδώ λέει... Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στέλνει ο φίλο του Αναστάσιο, ναι. εδώ λέει προπονητής προπονητή του, ο Ένιγκ, μάλλον, είπε ότι μεγάλωσε κοντά στη Σάλκη και στη μετάφραση έγραψαν Ντόρκμουντ. <Ρι> δεν πιστεύω να έχει γίνει κάτι τέτοιο. <Ρι> εδώ ο προπονητή του είπε ότι μεγάλωσε κοντά στη Σάλκη και στη μετάφραση έγραψαν Ντόρκμουντ. Εκτό αν δεν νοεί τον ε, Ένιγκ και εννοεί κάτι άλλο. Μήπω γράψαμε ότι και ο Χαριστέα πήγε στην. σε στην Τι να σου πω. Λοιπόν, εμείς Εμεί πάντω βάλαμε ανακοίνωση των συνδέσμων που ήταν κατά της, του φιλικού με τη Σάλκε. Δεν τι πνίγουμε τι ανακοινώσει των συνδέσμων που είναι κατά τη διοίκηση. Ε, τις βάζουμε κανονικά. Δεν δε, δε ξέρω ποιοι τι πνίγουν, χρήσατε. Εμεί το πάω 24 δεν υπάρχει ανακοίνωση που να μην την έχουμε φιλοξενήσει. Ποτέ. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο που ήταν πάνω από στολή να μα πει τι είπε και ο Ένικ. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Για τον φίλο που σου είπε ότι κάναμε το Σάλ και Ντόρτμουντ, αν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν το βρίσκω να υπάρχει στο λαμπαοτάρι πουθενά, αλλά αν το έχει, α μου το στείλει κιόλα. Δεν θα βάζαμε κείμενο 200 λέξεων. Σάλ και δαγκωτό ο Ένινγκ δεμένο με του Γερμανού μεγάλωση στην περιοχή και τα λοιπά με υπογραφή του Νίκου Παπαδόπουλου πριν το μάτς με, την, με τη Σάλκη. Αν θέλαμε να βάλουμε για τον... Το... Λέει άλλος φίλος, ναι. ο Νίκος, αν εννοείται η πόντα επίσημη συνέντευξη του Ένιγκ είπε ότι μεγάλωσε στο Σάλκε και από ό,τι καταλαβαίνω ο άδραφος του συνδρομητικό να. που είναι Φόλα Dortmund του είπε δεν λέω τη λέξη Σάλκε, θα πω κοντά στο Dortmund. Εντάξει, άρα δεν το κάναμε εμείς αυτό. Όχι, δεν είναι... Λοιπόν... Ε... Τώρα, διαβάζω ότι η Μπενφίκα είναι πολύ κοντά στο να πάρει έναν επιθετικό που το λες και, και ικανό. Ονόματι ε, Νούνιες από την Αλμερία, 21 χρονών Ουρουγουανός, ο οποίος πέρσι πέτυχε σε 32 μας 16 γκολ, το λες και καλή επίδοση. Και οι δύο πλευρές, δηλαδή Μπενφίκα και Αλμερία, είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν τον τρίστα 24 εκατομμύρια ευρώ συν μελλοντικά έτσι ωφέλη για την Αλμερία εφόσον πουληθεί ο Νούνι σε κάποια άλλη ομάδα και γράφουν στην Αμπόλα ότι τις επόμενες μέρες θα περάσει και εξετάσεις εργομετρικά και θα είναι παίκτη τη Μπενφίκα. Μία Μπενφίκα η οποία έχει στο μάτι της και τον Ζωά ε, Ζωάο Μάριο τη Ίντερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Υπάρχει βέβαια ένα αγκάθι, όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, ότι υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του Ζάο Μάριο για επιστροφή σε κλαμπ της Πορτογαλίας η οποία είναι 30 εκατομμύρια ευρώ ποσό που πρέπει να δώσει σε οποιαδήποτε ομάδα της Πορτογαλίας θέλει να πάρει τον παίχτη στη Sporting Λισαβόνα γιατί από εκεί τον πήρε Ιντερ τον Ζωάου Μάριο είναι αυτό που λέγαμε από χθε ότι η Μπενφίκα κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει τις μεταγραφικές αναζητήσεις της παρότι έχει εξοδέψει γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα για μεταγραφές Mm? Συν τον ελεύθερο Βερτόχεν από τον Τότεναμ. ελεύθερο παίρνει. Φαίνεται, φαίνεται <σχερνίσαι> πω δεν έχει φτάσει. <σχερνίσαι> ε... Τέτοιοι τέτοι ελεύθερη χρήση σαν τον Βερτόχεν. Μακάρι να μπήκαμε κι εμεί. Ναι, λοιπόν. Σωστά. Φαίνεται πω δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί ακόμα και αυτό ο πιτσυρικά 21 χρονών γράφουν στην Αμπόλα ότι θα τον πάρει ω επένδυση. Θα δώσει 21 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν, δεν, δεν υπολογίζεται για πρώτο βιολί. Ο νεαρός Ουρουγάνο. Mm. Κάτι άλλο θέλει στην επίθεση η, η Μπενφίκα. Θα δούμε ποιο είναι ο επιθετικό μέχρι να φτάσει η στιγμή του αγώνα στην Τούμπα. Εντάξει, αλλά τα πράγματα σε κάθε περίπτωση και πριν η κλήρωση ήταν δύσκολη και είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολα για τον, για τον Μπάουκ που δεν ξέρω μέχρι τότε τι διάθεση υπάρχει, αν θα προλάβουν, τι πρόθεση υπάρχει για να ενισχυθεί ε, το ρόστερ, η Μπενφίκα θα είναι σίγουρα νομίζω ε, ενισχυμένη. Εντάξει. Καλό θα ήταν, λέω εγώ, αν ο Παπ μπορούσε ή προλάβαινε ή ήθελε να πάρει κάποιον βοτοσφαιρικό στη μεσαία γραμμή που να έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον ΣΒΑΠ και από τον Ελ Καντουρί, δηλαδή να είναι λίγο πιο γρήγορος Εντάξει. Να κουβαλάει πιο γρήγορα την μπάλα γενικότερα να πατάει περισσότερο περιοχή. Αλλά δεν ξέρω στι 15 μέρε που μεσολαβούν μέχρι το παιχνίδι εάν ο Πάο κινηθεί ή αν θα κινηθεί, αν θα μπορέσει να κλείσει μια ε, μεταγραφή. Τα πράγματα παραμένουν ε, δύσκολα σε ό,τι αφορά το φανάσια fair play. Υπάρχει ένα ε, θέμα στο Πάο 24, ένα θέμα της φόρτσα που εξηγεί με απλά λόγια πώ ο και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και τι πρέπει να κάνει για να μην νιώθει το βραχνά του FFP στο σβέρκο του. Εντάξει. το μοναδικό μπορεί να δώσει λύση με τη μία είναι φυσικά η πρόκριση στο Champions League. Αλλά είναι ακόμα μακριά. Εντάξει, αλλά θυμίζω πρόκριση στο Σομίλος είναι 15 εκατομμύρια ευρώ με το καλημέρα. Γεια σας, Σπάρτα. Πρέπει ο Πάοκ να περάσει την πενφύκα και πρέπει μετά να περάσει και την Κράσνονταρ, την οποία εγώ θεωρώ εξίσου δύσκολη. Γιατί επικρατεί λίγο μια άποψη ότι άμα ο Πάοκ περάσει την Πεμφίκα, Τελειώσαμε. ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει ναι. την πρόκριση. Κάθε άλλο παρά έτσι ναι. είναι. Εντάξει. Νομίζω ότι επιδράει αυτό στο μυαλό του κόσμου. Έχει αντίκτυπο η περσινή εικόνα τη Κράσνονταρ με τον Ολυμπιακό. Προ πραγματικά ήταν ένα. Ε, σκορποχώρη ναι. και γενικότερα οι ρώσικες, ουκρανικές ομάδες δεν είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικές μήνα Αύγουστο και μήνα Σεπτέμβριο. Ωραία. Ίσως μια εξαίρεση είναι η Σαχτάρα, αλλά η Σαχτάρ τα τελευταία χρόνια παίζει απευθεία στο Μήλους, άρα δεν την έχουμε δει σε πολλά μάθηση προκληματικών γύρων. Ναι. Ε, είναι αλήθεια ότι πέρσι κράσουν, αλλά δεν έχει για τα πανηγύρια. Okay. Αυτή δεν θα πρέπει να είναι η κατάσταση. σπρώχει και λίγο Ολυμπιακό. Θυμάμαι και δύο-τρει φάσει. Αυτή δεν θα πρέπει να είναι όλε οι ομάδε αυτέ σε καλύτερη κατάσταση όμω τώρα. Γιατί ξεκινάνε πιο νωρί, έχουν τώρα. Ε, έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν παίξει τρει αγωνιστικέ, τέσσερι-πέντε. Ναι. Δύο έχει παίξει στην Ουκρανία. Στην Όχι, Ρωσία. μία και μία δεύτερη παίζουν τώρα. Έχασαν τη Σαχτάλ παρεπτόντω οι... η, η του Άρη, 3 3-1. Στην Πρεμιέρα. Στη Ρωσία θα σου πω ότι έχουν παίξει. Αλλά γενικότερα δεν τι έχω σε υπόλοιψη τι ε, ρώσικε ομάδε. Δηλαδή και πέρσι και ο Πάοκ βρήκε στο δρόμο του την Σπαρτάκ. Μια χαρά προκρίθηκε. Παρότι το Μάτσι Τούμπα ξεκίνησε με του χειρότερου Ιωνού. Και η αντροπή έκανε ο Πάοκ. Και εμεί στη Μόσχα μια χαρά τα πήγε. Γενικότερα δεν εμπνέουν φόβο, αλλά και ο Πάοκ σε επίπεδο της Champions Λίκ δεν τον λε και με καθήριο. Να. Ούτε είναι τι παρουσιακέ δυνάμει, ούτε η κράση να τον Πάοκ αν βρεθεί στον δρόμο τη. Ένα εντάξει, σε επίπεδο ε, Champions League, ο Πάοκ, όσο και να μα συναχωρεί, δεν υπάρχει ιδιαίτερα. Ε, δε, αφού δεν εντάξει. έχει πει καν στο ναι. Στα προκριματικά έχει παίξει όσε φορέ και έχει αποκλειστεί. Και ε... γενικότερα οι ελληνικέ ομάδε στην Ευρώπη εντάξει, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν και η ΑΕΚ μια, μια σεζόν δύο, έχει περάσει δύο ναι, φορέ. Δεν κοιμούνται και ξυπνάνε στην Ευρώπη ε, όχι, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ε, όχι, την ΑΕΚ, δε, τον Μπάοκ, τον Άρη, Εντάξει, εννοείται. εννοείται, εννοείται. Εντάξει, γι' αυτό φτάσαμε και 18η αυτή τη στιγμή. Και έχει πιο κάτω, θα πω εγώ. Ε, πιο κάτω δεν έχει. Εντάξει. πιο πάνω θα έχει φέτο. Θα ανεβούν ήδη, έχουν περάσει πάω ο Ολυμπιακό στο Europa League θα παίξουν. Έχει και προοπτικέ και ο Άρης και ο Όφη και, η Άκ να πάνε αρκετά καλύτερα. Ε, Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, τώρα ε, μην αρχίσουμε να, να λέμε για τον Ουκρανό, όχι ο Πάοκ, όχι εκείνο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Ε, απλά θα πω για τον. Ε, ε, για, για να δείτε πώ εξαπλούνται εύκολα fake news. Έχει κυκλοφορήσει σήμερα στη Βολιβία ένα έγγραφο ότι ο Άρης έχει κάνει πρόταση στον Βάκα, έναν παίκτη βολιβιανό κτλ. Και μάλιστα παρουσιάζουν και αποκλειστικό το έγγραφο τη πρόταση. Το έγγραφο τη πρόταση είναι φυσικά fake. Δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων το επιστολόχαρτο αυτό της ΠΑΕΑΡΙΣ Καταρχήν δεν το στέλνεις με, με επιστολόχαρτο ε, Μια πρόταση, υπάρχουν τα mail και τα λοιπά πλέον ε, Αλλά αυτοί έχουν βάλει ε, το σήμα του Ερασιτέχνη, άρα το παλιό Το ψάχναν στο ίντερνετ δηλαδή Βάλανε και ένα σήμα ε, που είχε ο Άρης επί τρίτης εθνικής ε, κατηγορίας Τότε που ήταν ε, πριν ακόμα γίνει η ΠΑΕ Άρης, η καινούρια και στείλανε μία πρόταση ότι ενδιαφερόμαστε για αυτό το βάκα και, και τα λοιπά. Αυτό ότι ενδιαφερόμαστε για το βάκα. Και προφανώ κάποιο μανατζερίσκο το παρουσίασε ω πρόταση. Μήπω πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω και ο βάκα στην, ε, στη Βολιβία. Ε, αλλά διακινήθηκε λοιπόν σε διάφορα δημοσιογραφικά γραφεία ω πρόταση του Άρη για τον, ε, για τον mm. βάκα το συγκεκριμένο. Και είπε το πρωί Παϊάρη, παιδιά. Εντάξει, εσεί το ξέρετε του ρεπορτάζ, το καταλαβαίνετε βλέποντα το έγγραφο, ότι αυτό δεν είναι το σήμα μα. Δεν είναι αυτή η. Καταρχήν το Θεσσαλονίκη το έχει γράψει με ένα S. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο τελευταίο το ξέρει ότι γράφεται με δύο. Αλλά, αλλά τέλο πάντων ε, είναι ένα fake έγγραφο. Η πλάκα ποια είναι. Ότι το ρεπορτάζ για την πρόταση του Άρη εγγράφο έχει βγει 24-25 του μήνα. Αλλά το έγγραφο γράφει 31. <laughs> <laughs> Πάνω χρέα δηλαδή. Τέλο πάντων, υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα που κάποιο νομίζει ότι έχει ανακαλύψει τη θεματάρα ή οτιδήποτε άλλο και τελικά είναι fake news σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Τώρα, ο... εγώ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, ε, το όλο σχέδιο έχει να κάνει με άνθρωπο που στο παρελθόν ήταν στον Άρη πριν κάμια δεκαετία. Και το δημιούργησε αυτό, αλλά επειδή δεν έχω αποδείξει, δεν μπορώ να πω το όνομα. Διαφορετικά θα το έλεγα και το όνομα. Ε, εντάξει, παπατζή ήταν. Ε. Παπαντζή παραμένει, οπότε δεν έχει και μεγαλύτερη ουσία να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα και, και ζήτημα. Ε, τώρα, από εκεί και έπειτα, περιμένουμε στι δύο τι κληρώσει ε, πλημπάουκ που ξέρει τι ακριβώ θα αντιμετωπίσει ε, έτσι, με... θα Και το τυπικό τη υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, η ώρα μία τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει. Είμαστε συντονισμένοι. Να συνημερώσουμε. Δύο την... είναι για το Γιώργο Παλίκ που είπα ναι, εγώ. Μία ναι. είναι και το Champions League. Ε, άρα να το ανοίξουμε, ρε, φίλε. Να το βλέπουμε. Ε, να δούμε και τα υπόλοιπα. Θα ε, γίνει η κλήρωση για τα το play-off play ναι. του μονοπατιού των πρωταθλητών στους δυνατούς η Σάλσμπουργκ, Ολυμπιακό, Ολυμπιακός ο νικητής του ζευγαριού ε, Δυναμόφερετ Βάρο και η Σλάβια Πράγας στους αδύνατους ο νικητής του αγώνα Γιουγκ Μπόις Μίντιλαν, ο νικητής του αγώνα Ερθρός ο νικητής του αγώνα Καραμπάκ Μόλτε και ο νικητής του Μακάμπι Τελαβίβ Δυναμό Μπρέστ και στο, ε, στο μονοπάτι των, των πρωταθλημάτων Μπενφίκα ή Πάοκ Δυναμό Κιέβου ή Αλκμαρ στους δυνατούς Γάνδη ή Ραπίτ Βιέννης και Κράσμουτα στους αδύναμους και επειδή υπάρχει αυτό το θέμα που θα μας το πει φαντάζομαι εδώ Κυριούλης και επίσημα ότι δεν γίνεται να παίξουν ομάδες από τη Ρωσία και την Ουκρανία αντιμέτωπε. Ο, ο... ο νικητής του αγώνα Μπενφίκα Πάοκ θα αγωνιστεί Με την Κράσνοντα ε, Εντάξει Μέχρι να συντονιστεί και ο Χρήσαντος Να με λίγο τα, τα τη Μπενφίκα Η τελευταία εικόνα που έχει ο Πάοκ Είναι το φιλικό με την Μπόρνμουθ Προχθές 2-1 η Μπενφίκα η, η οποία αγωνίστηκε Με Βλαχοδήμο Αντρέα Αλμέιδα, Ρούμπεν Τία, Βερτόχεν. Νομίζω είναι το τεμπούτο του Βέλγου, του Βερτόχεν. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά. Καλό παίκτη. Ε, Μέσω. Ε... Θα σου πω εγώ 10 καλύτερου τότε στην Ευρώπη. Mm. Έτσι πιστεύω εγώ. Καλό παίκτη. Εθνική Βελγίου και τότεναμ, εντάξει. Ε... Στην Ελλάδα έπαιζε και 9 να ξέρει δηλαδή. Mm. Επειδή παρακολουθούσε πολύ φορέ τον Τότεναμ πολλέ φορέ έβγαινε μπροστά και έκανε τρίπλα τον αμυντικό τον αντίπαλο και έκανε πλασία η του σωστά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστέ άλλη ποιότητα. Λοιπόν, ξαναλέω, ο Βλαχοδήμο, ο Αντρέα Αλμίδα, ο Ρούμπεν Δία Βερτόχεν, Νούνο Ταβάρε, ο Βέγγλ, ο Ταράμπτ, ο Ράφα, ο Εύερτον, ο Πίτσι και ο Σεφέροβιτ. Αυτή ήταν η βασική ενδεκάδα που παρέταξε ο Ζεσού κόντρα στην Μπόρμουθ. 2-1 θυμίζω κέρδισε η Μπενφίκα. Δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα. Α, ah, starting soon, θα μου Θα έχει κάποιο φιλικό. Δεν ξέρω αν τώρα που μιλάμε έχει ήδη ε, προγραμματιστεί. Αύριο, ναι, αύριο. Μπενφίκα, Sporting Braga. Στι 9 η ώρα. Δεν έχει προγραμματίσει άλλο φιλικό από τι 2 μέχρι τι ε, ε, 16 του μήνα που βλέπω εδώ. Το έχουν στο εξωτερικό. Το πάω Μπενφίκα. Οκ. Έχει πάντως τέσσερι νίκε, τα λέγαμε και χθε. Ε, Τρει νίκε. 4-0 την Πελενέσε, 5-1 την Φαρένσε και 2-1 την Μπόρμουθ. Που σίγουρα η Μπεφίκα θα έχει περισσότερη ομοιογένεια και περισσότερη ποιότητα και περισσότερη αποτελεσματικότητα από ό,τι είχε η Μπεσίκτα. Που ειδικά στην άμυνα ήταν παιδική χαρά. Εντάξει, και πρέπει να δώσουμε. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον προπονητή της, της, της ε, ε, Μπεσίκτας, τον Γιαλτσίν, ο οποίο χωρί να ξέρει την ομάδα του καλά-καλά, δεν την είχε δει να παίζει με αντίπαλο, παρατάχθηκε με τόση αφέλεια στην Τούμπα και όλοι μπροστά και, και ο Μίνα έχει γεννήσει. Και αυτό που έβαλε δεξί μπάκα, ποιον έβαλε εκεί. Και... Το λένε στον έξτρεμ. Και αυτό ήταν φοβερή κίνηση. Εντάξει, κίνηση ματ για τον Πάοκ. Αλλά νομίζω ότι ο Ζεσού ούτε πρόκειται να έρθει να ανοιχτεί, ούτε να παίξει ποδόσφαιρο παιδική χαρά. Νομίζω είναι μια εντελώ διαφορετική ιστορία. Εντάξει. Και ούτε και ο Πάοκ θα βγει τόσο επιθετικά. Με, το... ε... με, την Πενφύκα. Ο Πάοκ, αν βγει τόσο επιθετικά, χρήσατε. Εγώ νομίζω 5, 4, 4. ότι θα έχει και θέμα. Γιατί μετά το 55-60-65 ο Πάοκ παρέδωσε στο πνεύμα με την Πεσίκτα. Αν και αυτό είναι ένα γίνει αυτό και με την ε, δηλαδή βγει ο Πάοκ και θα δώσει όλα στο πρώτο ημίχρονο. Έχει δύο εβδομάδε ακόμα. Είναι άλλο το 25 Αυγούστου. Όχι, έχει δύο εβδομάδε. Αλλά δεν μπορεί, νομίζω, καμία ελληνική ομάδα να παίξει μέσα στη Σεπτεμβρίου. Φιλικά με, τον Παναθηνικό Α, τον Παναθηνικό τη Α, είναι και την ίδια ώρα το, μεταξύ. Καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί μήνα Σεπτέμβριο να παίξει 90 λεπτά στα κόκκινα ε, κόντρα σε μια ομάδα όπω η Μπενφίκα. Δεν μπορεί καμία. Και άλλε 50 μέρε προετοιμασία να, να έχει mm. ο Πάοκ. Τέλο πάντων, θα τα δούμε. Α περιμένουμε λίγο την κλήρωση για ο τυπικό τη υπόθεση. Η ώρα μία θα ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται Οπότε, να είμαστε από την αρχή. Να πάμε στον break, και αλλιώ. Να, να, ναι. να σα πω ότι το Practical κλείνει 25 χρόνια λειτουργία. Το Practical Θεσσαλονίκη. Έχει ανακαινήσει πλήρω όλου του χώρου του. Πιο όμορφα ποτέ το γιορτάζει με απίστευτε προσφορέ και έναν μεγάλο διαγωνισμό ω τι 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, να δείτε του αναμεών χώρου, τι νέε ολόφρε και σε εκθέσει επίπλων και μπάνιου και να α, ανανεώσετε το χώρο σα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σα. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών, μέχρι ειδική που ειδικηνεί, εργαλεία, μηχανήματα, τα πάντα όλα υπάρχουν. Πράκτικερ Θεσσαλονίκη στην Πηλαία. Ευκαιρία για μια μεγάλη αλλαγή στο δικό σας σπίτι. Και Regency Casino Θεσσαλονίκη, αγαπημένο προορισμό διασκέδαση. Το αγαπημένο Regency Casino Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλου όσου το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλέ εκπλήξει. Εποφεληθείτε λοιπόν, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Υπάρχει α, ένα ωραίο α, θέμα. Ναι, για πες για να πάμε. Ωραίο. Στο δεν είχε πολύ ωραίο. Α. Ε, στο repress.gr Οπότε ή μπαίνετε στο repress ή μπαίνετε στο πάω 24 που θα σα οδηγήσει στο repress. Ό,τι είναι πιο εύκολο. Το θέμα είναι η Μπενφίκα ξόδεψε σε 10 μέρε περισσότερα από όσο πάω σε 10 χρόνια. Για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε. Εντάξει. Όντω έχει αρχίσει η Μπενφίκα και ξοδεύει αλόγιστα. Και φαίνεται να είναι μόνο στην αρχή αυτό είναι το ανησυχητικό. Δηλαδή, εντάξει, φίλε, πήραμε τρει Βαζιλιάνου και τον Βερτόχιν, ωραία, τελειώσαμε. Δεν τελειώσανε του βλέπω <χω> αποφασισμένοι να δώσουν άλλα 200 εκατομμύρια στην αγορά. Ε, μα έχουν θα δώσουν. Μπείτε στο Repress ή στο Pau 24 να πάρετε μια γεύση από το θέμα αυτό που όντω έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, παρότι θα θέλαμε και ο Πάοκ να ξοδεύει όπω η Μπενφίκα, ποιο ο παδό δεν θέλει την ομάδα του να ξοδεύει εκατομμύρια, να φέρνει του παιχταράδε. Εντάξει. Τέλο πάντων, ο χθεσινό του Κυριούλη είναι και σήμερα, μα υποχρέωσε χθε. Εντάξει. Τι, το Δείχνει, ε, η... εσύ. Ναι, και η κούπα του Champions League πάνω στο τραπέζι. Ωραίο τρόπο. Γιατί μου έχει live εδώ. κάτσε να πάμε στο break και το βρω. Πάμε στο break. Και... Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα τη uh, εκπομπής εκπομπή. Παρέα με το Practiker. Practiker Θεσσαλονίκη. 25 χρόνια λειτουργία. Πλήρη ανακαίνιση σε όλου του χώρου του. Το πιο όμορφο από ποτέ μαγαζί. Το γιορτάζει με απίστευτε προσφορέ και ένα μεγάλο διαγωνισμό. Έω τι 7 Σεπτεμβρίου. Πολυκατάστημα τεράστιο για να βρείτε τα πάντα όλα. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, να δείτε του ανανεωμένου χώρου. Νέε ολόφρεκε εκθέσει επίπλων και μπάνιο. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται στο σπίτι σα. Ανανεωμένη γκάμα επίπλων, διακοσμητικών, ειδική που ειδηγιεινή, εργαλεία, μηχανήματα. Τα πάντα όλα. Πράκτικα Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η κλίωση. Λοιπόν, είδε τίποτα, δεν είχε τίποτα. Όχι, έδειξε κάτι πάνω ωραία. από το Παρί Μπάκερ, ανακατεύει τα μπαλάκια. Του Κυριούλη ο συγκεκριμένο. Ο ίδιο είναι με χθε. Ο ίδιο με χθε και προχθέ. Αυτόν έχουν βάλει. Μάλιστα. Να τον βάλω ε, Προφανώ είναι το ούζο αυτό. Πώ είναι. Τα καλοκαίρια, οι άδειε κτλ. Το ούζο θα πάει. Κάτι βγήκε σλάβια πράγμα. Δεν το προλάβα. Δεν πειράζει. Θα διαβάσω λίγο εγώ μια ανακοίνωση. Μια δήλωση, μάλλον του Μαρκ Κλάντεμπεργκ του νέου επικεφαλή τη ΣΚΕΔ. Γνωρίζω ότι οι λεγόμενε μεγάλε τέσσερι ομάδε αποφάσισαν τον ορισμό μου. Στη θέση του κ. Βίτορ Περέρα, μολοτάφτα δεν απαιτείται πουδενή έγκριση Είναι για την τεχνική μου ομάδα, η οποία θα παρέχει υποστήριξη σε κάθε πτυχή τη ελληνική διαιτησία από τα grassroots, το γυναικείο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο σάλα και το ποδόσφαιρο στην άμμο. Με τον ίδιο τρόπο που ο ρόλο μου προέδρου τη ΣΚΕΔ διαιτησία δεν επεμβαίνει στην οργάνωση καμιά ομάδα τη Super League, ομοίω αναμένουν να μην παρεμβαίνει καμία ομάδα τη Super League στον έλεγχο Ωραίος. ή τα καθήκοντα τη ΚΕΔ. Ω εκ τούτου, εξεπλάγει από τη δήλωση προ τα μέσα μαζική ενημέρωση του Αντιπροέδρου του Ολυμπιακού κυρίου Τάκια Γραφιώτη, τον οποίον υπομονούσε να γνωρίσει προσωπικά στο τελικό κυπέλο Ελλάδο, αλλά λόγω του θετικού κρούσματο COVID-19, ενό υποσχετή τη ομάδα του, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δεν ζήτησα ποτέ ω πρόεδρο τη ΣΚΕΔ να επιλέξω την προ, τον, προ, τον, προ, τον προπονητή ή το προπονητικό επιτελείο οποιασδήποτε τη ομάδα και αναμένω αντίστοιχα το ίδιο. Όλοι κρινόμαστε από την απόδοσή μα στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να μπορώ να αποφασίσω για την ομάδα μου με αυτά τα κριτήρια. Ωστόσο, με απογοήτευση διαπίστωσα ότι ο Ολυμπιακό απέστειρε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου ω προ την υλοποίηση του πλάνου μου, το οποίο συζήτησα στη διάρκεια τη συνέντευξή μου παρουσία και των μεγάλων τεσσάρων ομάδων μέσα σε αγωγικά. Η πόρτα μου είναι πάντοτε ανοιχτή όσο αφορά τη βελτίωση των σχέσεων και την πιο σημαντική πτυχή που είναι η βελτίωση τη ελληνική διατησία και καταλήγει ο Μαρκ Κλάτεμπεργκ, θέλω να εγκαθιδρύσω ένα πλήρω διαφανέ σύστημα στον τομέα τη διαιτησία, αλλά υπήρξε παρέμβαση πριν καν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό και τέτοιε συμπεριφορέ δεν θα γίνουν ανεκτέ. Είμαι ανοιχτό σε κάθε ειλικρινή και διαφανή συζήτηση που στοχεύει στη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη ελληνική διαιτησία. Ολυμπιακό, μόλι τελείωσε Ολυμπιακό. <laughs> Σωστό ο Κλάτεμπεργκ, είμαι με τον Άγγλο. Τελειώσαμε. Το διαιτητή δηλαδή του Άρι Ατλέτικο Στέριο. Ναι. Ξευτό, το 1-0. Αυτό Ε, Λοιπόν. Ο Ολυμπιακό θα παίξει, είπαμε. Είπαμε. Όχι. Με, τον του, με τον νικητή του Ομόνια, ερυθρό αστέρα. Ωρε, φίλε. Πρώτο <σομίξε> μάτσο το Καραϊσκάκη. Πέρασε ο Ολυμπιακό αέρα. Εκείνο ο στόπερ που με αγωνία έκανε πέναλτι για να περάσει ο Ολυμπιακό, έχει φύγει από τον ερυθρό αστέρα. Πέρασε ο Ολυμπιακό, το κατάλαβε. Το Δόξανε με κλωτσιέ. ο Ολυμπιακό, το κατάλαβε ότι έχει μπει στου ομίλου του Άμπιζου γιατί δεν πάρει χαμπάρι. Oh. Ομόνια ολέ. Ομόνια ολέ. Με τον Ερθρό Αστέρα θα παίξει. Θα περάσει Ομόνια. Τι. Εννοείται πω αν περάσει ο Ερθρό Αστέρα θα περάσει ο Ολυμπιακό, εντάξει. Αυτά που ήταν Έχει, πέρσι, πέρσι στα είναι, μάτια μα. Το πέναλτι που, που γίνεται πέρσι, παιδιά. Ε, φίλε, δεν υπάρχει... Εκεί δεν κρινόταν η πρόκριση. Μην λέτε ότι να είναι. Δηλαδή, άμα παίξει με την Παρτιζάν, θα περάσει εσύ. Αυτό λε τώρα. Μην λε καφενιακά, ρε Σιστέριο. Τι εκεί. Πολύ εύκολα Φρίζα τα λέει. Δε, Τίποτα. Τι, τι ο, δε, ο, δε. ο ο, ο Ερυθρό δεν τίποτα. Την πρόκληση, την επόμενη βάση. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Αν, αν εσύ, ο Πάο, Κουάρι Άρης, εγώ, για να μην λέω Ολυμπιακό και παρεξηγηθεί κανένα, πάει και πιάσει τον αντίπαλο στόπερ. Τι πάει να πει αυτό, ότι έχει πιαστεί όλη η ομάδα. Δεν είπα όλη την ομάδα. Ε, τι λε τότε εσύ. Γιατί λε, Ερυθρό Αστέρα. Ναι, εγώ νομίζω ότι θα, θα περάσει ο Ολυμπιακό με τον Ερυθρό Αστέρα. 99%. Εντάξει. Αν υπήρχε τέτοιο πέναλτι και το έκανε παίκτη του Πάουκ, του Άρη Εντάξει, και τα λοιπά, θα τον κυνηγούσαμε μέχρι τη χαλάστρα με τα πόδια. <laughs> κοντά στο... Να μην πω μέχρι, ε... μέχρι, μέχρι την Κατερίνη. Είμαι κοντά στο βαθύλακο η χαλάστρα. Να μην πω μέχρι την Κατερίνη. Εντάξει, μιλάμε για το πιο αβαβά πέναλτι όλων των εποχών. Γι' αυτό και τον διώξανε με κλωτσιέ από την Ερυθρό αστέρα. Έχουν τον κοίταξε, κοίταξε δε πόσο εύκολα το λε αυτό. Ενώ την ίδια στιγμή όταν έγινε το πέναλτι του Όφη με τον Άστο, έσπευσε να προασπίσει τον Άσπο. Χειρότερο είναι του Νάστου. Γιατί η μπάλα έχει φύγει. Αυτό τουλάχιστον χειρότερο... του πάει, πάει, του ναι, πάει στην μπάλα. Ναι, γιατί αυτό πάει στην μπάλα. Βλέπει δε, την μπάλα δε, δε και το λέει. Ήμουν αβολεϊμπολίστα μικρό. Βλέπει το την μπάλα, έπαιζε βόλη στο Καμερούν που ήταν και θυμήθηκε τα νιάτα του. Λοιπόν. Εύκολα το λέμε για του άλλου θέριου, αλλά όταν είναι το δικό μα, το αλλάζουμε. Και το λέω και για μένα, δεν το λέω μόνο για εσά. Τα σένα. υπόλοιπα δεν δε μα ενδιαφέρουν. Η Σλάβια Πράγα, θα τα αναφέρω ωστόσο, με την νικήτρια του Midland Young Boys. Ε, ο νικητή του Μακάμπι Τελαβίβ δυναμό Μπρέστ με τη Σάλτσμπουργκ. Δύσκολο το έργο. Πάω έδειξε τώρα η τηλεόραση. Του Γιώργου Δόνη. Και τώρα θα δούμε την έδρα του Πάοκ Κράσνονταρ. Αν με το καλό ο Πάου καταφέρει και περάσει. Διπλά δεν είναι, Ραγούρι. Πρώτο μάτσε, Α. Εντάξει, σήμερα το είχε το. <laughs> 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 τότε. <laughs> τη <Τι> χθεσινή <laughs> δεν είχε. <laughs> Σήμερα την έχει κανονικά όπω βλέπει γιατί είναι Champions League, Και χθε Champions League ήταν, Όχι, την προκριματικά. Ο γύρο παίζει ρόλο. Ποιο ο προκριματικό γύρο είναι, and Seeded Teams. <laughs> έχει μια χρονοκαθυστέρηση βέβαια. Στη τηλεόραση είναι πιο γρήγορο. <laughs> Κράσνοντα. <laughs> Πρώτο μάτσο λοιπόν. Εάν ο Παουκ περάσει την Μπενφίκα στη Ρωσία. Οριστικό είναι αυτό. Ε, θα δούμε τώρα. Και μου βγάλει άλλη τώρα ομάδα. Δεν έχει βρει καμία τέτοια. Αυτό που λέγατε με ορισμό. Winner of Match 2 φίλε. Δεν παίζει με την Grassonodar. Εσύ είσαι ο Match 2. Μήπω είσαι το Match 2. Βάλει να ακούσουμε τι λέει ρε χρυσά, ο άνθρωπο. Είναι λίγο πίσω. Ε, βάλει, δεν πειράζει. Πίσω, λίγο να ακούσουμε τι λέει. Α, έχω και οτέ, περίμενε. Τα πάντα έχω κάτι που σημαίνει ότι με ελληνικό θα πάει ο Πάοκ απέναντι στην Κράσνοντα, το ζευγάρι της Μπέμφικα με τον Πάοκ. Ο τέτοι τώρα, παιδιά. Αυτό εξηγεί και ο... Α, καταλαβες. Έκανε την κλήρωση, αλλά λέει επειδή είναι το δύο... Επειδή είστε λαμόγια γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν γίνονται ρε φίλοι Γιατί είστε λαμόγια. Ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπεμφίκα, την οποία Μπεμφίκα αντιμετωπίζει 15... Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, θα σου πω εγώ τώρα Στην εποχή του κορονοϊού, γιατί να μην πάει η Κράσνονταρ και η Δυναμό Κιέβου να παίξουν δύο μάτς στην Αυστρία. Άδιο γήπεδα θα είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Εντάξει, και γίνεται και φέτο αυτό το πράγμα. Που ο το πλήρωσε πέρσι πάλι με του ορισμού και του κλειδάρου κτλ. Και, και ενώ γίνεται αυτό με Ρώσου και Ουκρανού, δεν γίνεται, φίλε, με Τούρκου και Έλληνε. Δεν υπάρχει. <χει> δεν είναι το ίδιο, χρυσάται. Ε, πού, είναι χειρότερο τώρα. Ροκέδε πέθανε. Ε, Ροκέδε πέθανε. Στην Ουκρανία και Ρωσία. Πέθανε. Στην Ουκρανία. Χάσανε τη ζωή του άνθρωποι. Εμεί εδώ ήταν μια ένταση, εντάξει. Ακόμα υπάρχει ένταση. Μαγκιά οι Τούρκοι, ναι, λίγο ναι. μαγκιά και οι Έλληνε, σαν μαγκιά οι Τούρκοι. Τώρα όμω οι Τούρκοι δεν ο Οριστικό Λοιπόν Άρα ανακεφαλαιώνουμε ναι. Ο Ολυμπιακό με τον νικητή Του Ομόνια Ερυθρός Αστέρα. Και Τι ο, ο Πάοκ. Εάν περάσει την ε, Μπεμφίκα Θα παίξει πρώτο μάτς στη Ρωσία με την Κράστοντα Και δεύτερο μάτς στη Ρεβάν Στο γήπεδο της Τούμπας Γιατί Μάστε. και ακόμα μια φορά η UEFA δεν θέλει να παίζουν με, ε, Μεταξύ τους η ομάδα από τη Ρωσία Και από την Ουκρανία Εντάξει Ρεβάν στην λοιπόν. Είναι λίγο μακρινό, ξαναλέω. Έχει ο Πάοκ ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σε 15 μέρε. Και πραγματικά θα πρέπει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του και κάτι παραπάνω για να βρεθεί στα playoff του Champions League για να διεκδικήσει την πλούς αγώνες με την Κράσνουδαρ την εκπλήρωση του ονείρου γιατί για όνειρο πρόκειται Όνειρο παραμένει βέβαια όλα αυτά τα χρόνια. Ο Πάουκ έχει προσπαθήσει έξι φορέ. Δεν τα έχει καταφέρει. Να δούμε τι θα κάνει στην 7η. Μάλιστα. Κάνει διάλειμμα ο Κυριούλη να πιει έναν Φρέντο Εσπρέσο. Φρέντο Εσπρέσο θα πει. Σκέτο. Η... Όχι, όχι, αυτή είναι ξενέρο. Θα πιει ζεστό τώρα φίλο αυτό. Η Κανατσάι μπορεί να πιει. Κατσάι θα πιει, ναι. Και η ώρα 2 θα έχουμε την κλήρωση για το Europa League. Την ανακοίνωση του Μαρκ Λάδεμπεργκ, σα την ε, διάβασα. Ωραίο ο Κλάντεμπεργκ. Ο Ολυμπιακό προσπαθεί. Θε την αρέσει τον Κλάντεμπεργκ. Α τον Ολυμπιακό. Μα έχει κουράσει ο Ολυμπιακό όλο αυτό το διάστημα με όλα αυτά. Ο Κλάντεμπεργκ σα αρέσει. Βγάζει την πρώτη φάση Ξάνθια Πόλων. Έτσι, που την κόκκινη κάρτα. Βγήκε κατευθείαν, ενώ ο Περέιρα ήταν. Ζουλάτο Δεν έλεγε τίποτα. Απλά διαρροέ στα αγαπημένα μα μέσα ενημέρωση. Αυτό βγαίνει πρώτο και βγάζει επίσημη ανακοίνωση. Είναι κόκκινη γι' αυτό. Και βάζει και χέρι στο διαιτητή, ο οποίο δεν την έβγαλε απευθεία την κόκκινη. Έτσι. Γίνεται αυτό που γίνεται χθε με τη διαρροή των Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού για αποσύρω και ξέρω εγώ. Κατευθείαν απάντηση, φίλε. Και μάλιστα στα μούτρα. Εγώ δεν σου λέω ποιον μπορώ να πάρει, άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω πραγματικά να συνεχίσει έτσι ο Άγγλο και να απαντάει σε όλα όμω. Έτσι. Όχι άμα βγάλω εγώ μια ανακοίνωση για τον Κομίνη να κάνει την πάπια, αν βγάλει ο Ολυμπιακό να απαντάει, άμα βγάλει ο Πάοκ να μην απαντάει, αν βγάζει Άκη να απαντάει. Σε όλου το ίδιο. Και έτσι θα σταματήσει και ο Κούγια, και ο Καρυπίδη, και ο Σαβίδη, και ο Μαρινάκη, ή αν δεν σταματήσει, θα ξεφτυλίζεται. Όποιο συνεχίζει το ίδιο τροπάρι ένταση και. Πώ το λέει, Πώ το είπε, Πολύ το, το Τοξικότητα. Χρήστε, εγώ περιμένω κάποτε όλοι αυτοί που λέγονται ποδοσφαιρικοί εισαγγελεί να μην τροπιάζουν ναι, τον όρο που έχει βρει τώρα, Όταν λοιπόν. Τι να πρόσεξε, Όταν βγαίνει ομάδα και λέει ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο. Ε, ή θα αποδείξω ότι είναι, είναι. στημένο ή αυτοί θα, αυτοί σε ξεσκίσω, είναι. θα σε ξεσκίσω, είναι. θα σε εκμηδενήσω. Άνθρωποι είναι, Στέργιο. Να ό, πάνε σπίτι του, αστέριο Ναι, όταν α πούμε κάτι και εσύ έχει δύναμη και ο Ολυμπιακό έχει δύναμη. Όταν ορμάται όποιο είναι απέναντί σα, καλό ή κακό. Είτε είναι λαμόγιο είτε δεν έχει φτάσει ποτέ κανεί στα επίπεδα του Ολυμπιακού. Ε, εντάξει, και εσύ έχει πιέσει πάρα πολύ. Με τι καταγγελίε, δεν έκανε καταγγελίε ή αυτού των εφέσεων. Του ξέσχισε, του πήγε στον Άριο Πάγορε, φίλε. Και αυτό μορφή bullying είναι. Με τη δύναμη, την νόμι, τη νόμιμη δύναμή σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Του πιέζει. Του πιέζει τα σπίτια, του Του βλέπει. Όχι, πήγε και συναντήθηκε ο ένα. Όχι, έκανε ο άλλο. Έχετε επιδοθεί όσοι έχετε μέσα ενημέρωση, όχι εσύ προσωπικά, όσοι έχετε τη δύναμη των μέσων ενημέρωση, ξέρει ο εισαγγελέα, ο δικαστή ότι αν βγάλει απόφαση εναντίον του Πάου, του Ολυμπιακού τη ΣΑΕΚ του, Πανα, Παναθηναϊκού σε μικρότερο βαθμό, θα τον ξεσκίσουνε. Το ξέρει. Είναι άνθρωποι. Έτσι είναι η, η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα τώρα. Είναι άνθρωποι που να πάνε σπίτια του και να μην λέγονται ποσφαιρικοί εισαγγελεί. Εδώ φεύγει ο άλλο πάει να Αμερική. Ευγένανε... Οι άλλοι φύγαν πήγανε... οι μισή του Νούρα ένα και πήγαν στην Αμερική τώρα, μου λε: Το σπίτι για το ποδόσφαιρο. Να πάει και αυτό στο χωριό του. Ε, το χωριό του. Μα κυβερνεί κάποιο άλλο. Θα γίνει ο κορονοϊό. Να στο χωριό. έχει το στένου να φωνάξει και τα μάτια του κόσμου τον Ολυμπιακό και να του πει για ε, γιατί είπα το στη Και αυτός που θα στημένο. φωνάξει, και αυτός, Εντά που θα, φωνάξει, λόγο, δεν θέλω να και αυτός που θα φωνάξει μόλις τον περιλάβουν τα μέσα του Προέδρου μετά και τον ξεσκίσουν στέργιο. Ε, στέριο, σου λέει ο άλλος, ρε άντε, θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα, που δεν βγαίνει κιόλας φίδι από την τρύπα, μένει μέσα στην τρύπα το φίδι. Οπότε... Τέλο πάντων, Ολυμπιακός και φέτο θα ετοιμάσει κάποια ιστορία, το πώς δεν ξέρουμε, θα το μάθουμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, να δούμε τι θα βρει φέτο. Ναι. Ε, θα αρχίσει από τι πρώτε αγωνιστικέ, ακόμα και αν είναι πρώτο και αίτητο έτσι ο Κλάντεμπερ και η διαιτησία αυτό και έχουμε ράματα για τη γούνα του και να προσέξουν και η ΕΠΟ του ΠΑΟ και τη ΣΑΕΚ αυτό και τα λοιπά. Και μόλι πάρει το πρωτάθλημα, αν το πάρει και του χρόνου, όλα καλώ καμωμένα. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, εντάξει και ο μήνα έχει εννιά. Και μπορεί και του χρόνου του καλοκαίρι να περιμένουμε ακόμα την απόφαση τη Επιτροπή Δεντολογία. Λοιπόν, διαβάζω. Στην ε, Sport DNA δυσαρέσκεια στην Καϊάρη για Αυγενάκη. Δεν ξέρω γιατί. Ε, για το Αλεξάνδριο λέει εδώ. Λέει του Σπορτιγενή Θα μα τα πει ο Χρήσαντος Ή αν δεν ξέρει τον πασχετικό ρεπορτάζ Άμα τα λέει του ε... Και για άλλα είχε δυσαρέσκεια Ο άρη, αλλά δεν μπήκανε Για τον Αβγενάκη μπαίνουνε ε, Προφανώς κάποιος ρεπόρτερ του Άρη το έδωσε Καλά ναι εγώ δεν είπα τόλος, ε. Report το έδωσε Ρεπόρτερ του Παουκ Δεν είπα ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ Άλλο πράγμα είπα Αλλά τέλος πάντων Κάτι είχαμε κλήρωση Κυπέλου μπάσκετ Εντάξει είναι τόσο αστείο παιδιά Και το προϊόν του μπάσκετ Ειδικά το κυπέλου Ιωνικό νικέας ο Πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης Ωραία ακούγεται Το κυπέλο Ελλάδος Ο Πάοκ με Πανιώνιο σε μονό παιχνίδι στο Παλατάκι 26 του Σεπτέμβρη Και αν προκριθεί ο Πάοκ Τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λάρισα Χαρίλαος Τρικούπης και πάλι σε ένα παιχνίδι στο παλατάκι. Όχι, δεν γίνεται. Αν παίξει με Α2, πα εκεί. Σου λέω ότι διαβάζω. Είναι λάθο. Αν... Είναι κανονισμός κανονισμό αυτό. Ότι αν η ομάδα είναι από την χαμηλότερη κατηγορία, παίζει την έδρα τη. Και αν ο Πάοξ περάσει και τα δύο εμπόδια, θα παίξει με τον Ηρακλή στην προημιτελική φάση, 11 Νοεμβρίου. Αυτό δεν ξέρω τώρα, αυτό που λέει ο, ο Χρήσανθος Αν ισχύει ή όχι, Αν έχει αλλάξει. Πραγματικά δεν ξέρω με. Ε, ναι, ναι. Να σκαρτήσουμε <laughs> μια πυζινή. Μια γιατί... Δεν ασχολούνται ούτε αυτοί που έχουν τα ενία του αθλήματο. Εμείς ασχοληθούμε. Ναι. Εντάξει, πραγματικά δεν ασχολείται άνθρωπος Δυστυχώ με το μπάσκετ. Και όποιο λέει ότι ασχολείται. Οκούσει. <laughs> εντάξει. Ασχολούνται, ασχολούνται. Αρκετή με λοιπόν. το μπάσκετ. Λοιπόν. Ε, αυτά και με Κλάτεμπερ και με Έπο. Στο site τη Κάε Πάουκ. Πραγματοποιήθηκε μπλα μπλα εκκλήρωση. Ο Πάουκ θα υποδεχτεί τον Πανιόν 26 Σεπτεμβρίου στο Πάουκ Σπορτσαρίνα για την πρώτη αγωνιστική Β' φάση. Αν ο Πάουκ προκριθεί, θα υποδεχθεί τέσσερι μέρε αργότερα, 30. του τον νικητή του ζευγαριού Λάρισα Χαρίλα Οστρικούπη. Μήπω ο Χαρίλα Οστρικούπη υποδεχθεί... ανέβηκε. Τι να σου πω. Μήπω ανέβηκε ο Τρικούπης δεν και δεν το ξέρουμε. Ναι, μήπω αυτό είναι. Ότι ανέβηκε ο Χαρίλαο. Και εφόσον ο πάρει την πρόκριση, θα παίξει 11 Νοεμβρίου με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Ω! Α! Στο Ιβανόφιο, πάρε λίγο τον κούσι! Πρώτη αγωνιστική δεν μα ενδιαφέρει. Κούσι! Δεν... κούση πάρε! Δεύτερη αγωνιστική βλέπω. Τη αλφα φάση δεν μα ενδιαφέρει. Τρίτη αγωνιστική, ε, τρί, ε, δεύτερη φάση, πρώτη αγωνιστική, Ιωνικό Άρη. Εντάξει, ναι. ο Άρης θα παίξει με τον νικητή. Ε, πάλι βγάζει γηπεδούχο τον Ιωνικό Άρη. Με τον νικητή 18, νικητή 18 είναι. Ε, ο, ο, ο κολοσσό ρόδο εμπλέκεται μέσα. Ο νικητή του Α15. Ό,τι να'ναι. Είναι ο νικητής του 13-14, περίμενε. Ναι. Χαμό στέριο. 19-14. Λοιπόν. Κόρυβος, Καρδίτσα, τρίτον πανεθυριακός. Να το. Αν οι Ροδίτες αποκλειστούν, μετά τον Κολοσσό δηλαδή, και ο Άρης βρει μπροστά την ομάδα από την Α2, τότε το παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας. Και αν περάσει και αυτό το εμπόδιο, θα παίξει με τον προμηθέα Πάτρα στο Νίγκ Γκάλι Άρα ο Άρης είναι Ιωνικό Νικαία εκτό, κολοσσό η ομάδα Α2 και μετά ε, Προμηθέας στο Νίγκ Γκάλι Αυτή είναι η διαδρομή ε, που έχουμε. Κώστα! Έλα! Στο Ιβανόφιο έρχονται! <ΣΣΣ> ε! Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. 30 πόντου θα του ρίξει, Ε. Μισό λεπτό. Κάθε να προκληθούν πρώτα. Πε μα λίγο τώρα, ισχύει αυτό που έλεγα πριν ότι αν παίξω με ομάδα Α2, πάω στην έδρα τη. Ε, ναι, ισχύει. Ο Χαρίλο Τρικούπη ανέβηκε. Και... Ναι, ρε σύντομα. Να ε, ρε ε, ε, γι' αυτό. Είναι Α1. Κατάλαβε. Μάλιστα. Τρικούπη Λάρισα παίζει και πάω ο Πανιόνιο. Μάλιστα. Ο Πανιόνιο που θα, πιθαν... θα παίξει, Ο Πανιόνιο. Ε, μ, δύσκολα. Μάλιστα θα παίξει ο Και θα παίξει πάω κλάρισα. Άρα έχει περάσει ο πάω και του δύο. Θα του περάσει και του δύο. Τη Λάρισα. Ξέρεις ποιο Α, πήρε η Λάρισα σήμερα. Ποιον. Το Γκέν Μπράουν. Και. Του Άρη. Τον κοντό. Το κοντό. Την παιχτούρα αυτή που τα βάζει από παντού. Την παιχτούρα αυτή που Ωー, τα βάζει από ρε, παντού. Ωραία φίλε θα σας κερδίσει Στέριο. Και θα παίξει η Ρακλής Λάρισα. Και έχει, έχει το τον Τζέρι Σμιθ. έχει τον Μπράντον Ωραία. Παιχτάρες, δηλαδή. Ναι, θα κάνει καλή ομάδα πάλι. Κώστα, συγγνώμη που σου το λέω, αλλά ένα μάτσα παίξει φέτο στο κύπελο και θα επικεντρωθεί σε πορτάθμιση. με λυπάμαι πάρα πολύ που σου το λέω. Θα, πραγματικά, μακάρι, μακάρι να γινόταν αλλιώ Κώστα να βρισκόμαστε στο τελικό του κυπέλου, αλλά θα παίξει φέτο ένα παιχνίδι στο κύπελο και, και, και με θα έχει αλλού την προσοχή ότι... σου. Με ποιον θα παίξει με τον Θα είμαι, είμαι χαλαρό. Ο Ηρακλή, επειδή τερμάτισε πιο ψηλά, ξεκινάει δύο μάτ μετά. Ο Ερακλή είναι η πιο μεγάλο μάτι τη Ελλάδα, γι' αυτό ρεξέλετε. Τη μυθικά τον βάζουν εκεί. Ah. Πρώτη φορά ο Ερακλή είχε τόσο μεγάλη κλήρωση εντωμεταξύ στην mm. Κύππελο. Τόσα χρόνια που θυμάμαι, ναι. Δηλαδή κατευθείαν προημητελικού και εντό έδρα. Ο Ερακλή Πάουκ δηλαδή. Α πούμε, ναι. Ωραία. Και από ό,τι μαθαίνω, Κώστα. Τώρα είναι Στο διάλειμμα, από ό,τι μαθαίνω, οι Αμερικανοί του Πάουκ ήδη έχουν κάνει έτοιμα να γίνει το μάτι με κόσμο στη Βανόφιο για να προωθούν περισσότερο. Έτσι μαθαίνω. Στα πηγαδάκια που γίνονται στο PUX που θα είναι τώρα. Ναι, ρε, εννο, εννοείται. Ναι, Οι Αμερικανοί. <laughs> αν έχουν μείνει μέχρι τότε. Oh! Oh! <laughs> Μπορεί να έχω πάρει καλύτερου, yeah. έχει δίκιο ο Κώστα. Μέχρι περιμένω mm -hmm. τα κοψίματα του NBA για να πάρω καλύτερου. Κώστα. <laughs> 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 Κώστα <laughs> ναι, ναι. Κώστα, να σου ναι, πω κάτι Ποιος Ποιο φίλε με το κύπελο Ελλάδα. Δηλαδή, ούτε ο Κώστα ασχολείται. <laughs> 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 Διοργάνωση παροδίαρε, 20. Όχι, γιατί. Εντάξει. Ε, τι θα γιατί. Γίνει. <στονίτλια> τι... Θα γίνει. Και να πούμε μετά ότι μετά είναι κλήρωση. έτσι Δεν <στονίτλια> είναι ορισμό, η τετράδα. Να ξέρουν οι φίλοι. Άρη Ηρακλή είναι τελικό. Ο... στα δύο ο κοράκια πάλι. Ε, πού άλλο. Ε, κοράκια είναι. Στα δύο κοράκια. Με μαθητέ και τι ωραία. Τι σούπερ ατμόσφαιρα. Παναθυναϊκό Ηρακλή δηλαδή. Άρη Ηρακλή Κώστα είναι ο τελικό φέτο. Με ναι, χαμός oh. Αυτό να δούμε και τίποτα θα άλλο Θα αποκλείσει τον Παναθηναϊκό εσύ Και εγώ την ΑΕΚ στα ημιτελικά Εγώ αν παίξω μέσα στην έδρα μου εννοείται Εννοείται Με το, oh, στον με το άδειο Ιβανόφιο θα το, θα το κάψεις <laughs> το Δεν Παναθηναϊκό Δεν έχει μαθιά, ρε, <laughs> Δεν έχει σημασία, πέφτει η οροφή και σε πλακώνει. Σωστά. Δεν μπορεί να παίξει. Στο Ιβανόφιο, είμαστε όλοι. Μόνο μπόρεσε να πέρσει η το περιστέριο ο Πανιόνιο και ο Προμηθεία. <laughs> <laughs> με αφού το λέει όμω δεν περνάει κανεί. Ναι, μόνο αυτή πέρασαν κατά τύχη. Ε, εντάξει, εννοούσα ότι λόγω κορονοϊού δεν έρχεται κανεί για να περάσει. Πώ θα φτάσετε στο ναι, μέτσο, εντάξει. Ε, είμαστε έχουμε, με πετύχατε τώρα, είμαστε τυχεροί γιατί με πετύχατε στη στάση λίγο πριν το μέτωπο. Σε κανένα μισά ώρα είμαστε εκεί. Θα φάτε τέτοια κοντοσουβιά. Ε, τώρα έχει η ομάδα γεύμα στο ξανατοχίο. για να το απόγευμα παίζουμε. Τι κοντοσούβλια. στο μέτσο, παίζεται. Κοντοσούβλια μετά η διοίκηση το βράδυ. Μπράβο. Στο μέτσο παίζετε. Όχι, ένα σκυλί. Ναι. Έχει συνήθω σκυλιά <laughs> στου δρόμου. Ε. <laughs> στο μέτσο παίζετε. Το σήμερα σήμερα στο μέτσο παίζετε. Έχει, μέτσοβο... έχει κλειστό εκεί στο μέτσο. Ναι, ναι, Πού είναι φίλοι το ε, κλειστό ε, του Μπετσόβου. Ε, φωτογραφίε ε, του Ολυμπιακού έχει από χθε. Ε, είδα που πίνουν καφέ, ρε στο τέτοιο. Εκεί που πήγα και εγώ το, ε, 15... Και τσικο κλειστό κιόλα. Πήγα στο Μέτσοβο τώρα φέτο, το, τον Ιούνιο πήγα, τον Ιούλιο, ε, όταν πήγα στα Γιάννα. Έχει κλειστό και Πολύ κάθε πηγαίνει και ο Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο είναι. Μ' άφησε και ο αστυνομικό εκεί ο αστυνομικό το να παρκάρω εκεί μπροστά, γιατί έχω τέσσερα και ξε... παιδιά. Και ξενοδοχιάρα έχει, στο ε. πάνω. Πέντε αστέρων, ξενοδοχιάρα, φοβερή. Το κλειστό δεν είδα που είναι όμω. Πού είναι το κλειστό. Ε, Όπω μπαίνει δεξιά. Στο Μέτσοβο μπαίνει. <laughs> 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 Όπω λέει ένα φίλο μου. Όπω μπαίνει δεξιά. Α, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, Μέτσοβο, λοιπόν, ε, με απουσίες ο Ερακλής έχει τέσσερις απουσίες. Βεργίνης, Τσαερέλης, Γιουζέλης και Φίλιος. Δύσκολο το φιλικό με τον Ολυμπιακό. Θα μας πιάσει από το λαιμό, θα μας κάνει γιογιό ο Μπαρτζόκας. Έχει και τσόκλα, φίλε. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακό, το ζήτα. Α, δεν είναι Ολυμπιακό Β. Ολυμπιακό Β κάνει αλλού προεπίπτωση. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Είναι ο αλφα Ολυμπιακός. Α Ολυμπιακό. Στο... Ο Ολυμπιακό Ευρωλίγκα είναι. Βήτα, στο στο Β Σπα... είναι ο, ο Απόλλωνας. Ναι, στο Β. Στο Λέω πω έχουν yeah. πάνω κάτω Α Β, mm. αλλά παίξει Β. Όχι, όχι. όχι. Σπανούλη, Σόχλα, και τέτοια. Δεν του βλέπετε. Δεν του βλέπετε, εννοείται. Είναι διπλό. Πάνω κάτω. Μάλιστα. Μένουμε μέτσοβο και αύριο. Πέμπτη πάμε Γιάννενα, Παρασκευή παίζουμε με Παναθηναϊκό στις 2 η ώρα. Γυρνάμε... Σιλικός. Πού παίζετε Παρασκευή, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, ναι, στο νέο Δηλαδή κουστά, ο ένας είναι μας... στα Γιάννενα και ο άλλος είναι στο Μέτσοβο. Ναι. Και εμείς πάμε προετοιμασία στη Γουαδελούπη. Όχι, εντάξει, κοπήκαν αυτά τα ξένα τώρα, πλέον όλη η Ελλάδα. Ωραία. Μια χαρά. Φαντάζομαι Κώστα, βλέπεις ναι. το φιλικό και γυρνάς το βράδυ, έτσι δεν είναι. Αύριο θα είναι εκπομπή, Κώστα. Ναι, παιδιά, ναι, κανονικά. 12 και 1 θα είμαι εκεί. Ωραία. Ωραία. Πάλι καλά. Νοερά. Γιατί, όπω σου είπα, έχω κουζήσει τα, τα χειρότερα για Γιάννα και Μέτσοβο. Τι νοερά, ρε. Παρκέζει που ζει, Κώστα. Μια εδία και μισή. Ε? Μέτσοβο, ειδικά τίποτα. Μηδέν. Πω, πω, το μέτσοβο δεν μέτσοβο είναι. Διπάκι. Το βράδυ δεν είναι το μέτσοβο. Τα Γιάννη όμω είναι ωραία. Ναι, 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 το μέτσοβο είναι χάλια. Το Φέρα βράδυ δεν χρήσανε. είναι. Μια το βράδυ. Μισή Πλάγια κάνει. Για κοντοσούβια είναι το μέτσοβο. Είναι βράδυ, ωραίο, και μισημέρια. πέρσι πήγαμε στο μέτσοβο. Με τον Ολυμπιακό φάγαμε 40 πόντου και περάσαμε πολύ ωραία. Άντε και στου 50 τώρα. Λοιπόν, αύριο ο Κώστας μαζί μα. Εδώ στο Λίμπερο. Ναι, ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, Μα ρε φίλε, φεύγει για τα Μα φιλικά. Χάει. Θα φύγει 22 του μήνα να πα στην Κύπρο. Τι θα γίνει Βέβαια. εδώ πέρα. Στην Αθήνα, άμα φύγω, δεν θα πάω. Άντε, ευχαριστούμε. Στην ε. άλλη εβδομάδα. Που θα ξαναπέξω τον Ολυμπιακό. Η μοναδική 8, ομάδα. Ναι. Ούτε το άριστο ποδόσφαιρο δεν έχει παίξει 4 Τέσσε, μέρε φιλικά με τον Ολυμπιακό. Όντω, πραγματικά. Τέλο πάντων. Για, yeah, yeah, αυτά δεν λέμε τίποτα όμω. Λοιπόν, ωραία. Yeah, Έχει ναι, να μα πει τίποτα σε σχέση με τα παιχνίδια. Όχι. Με τον όλα μπάσκετ καλά. γενικότερα. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. όλα καλά. είπατε τι κληρώσει των εθνικών πρωταθλημάτων κτλ. Ε, δεν υπάρχει είναι ένα θέμα πέντε. με τον κορονοϊό, όποιο θέλει κάνει τεστ. Όποιο θέλει. Ε, ναι, τώρα αυτό είναι λάθο βέβαια, αλλά έτσι ισχύει στα εθνικά πρωταθλήματα. Τι είναι εσύ, όποιο θέλει. Τα τεστ είναι προαιρετικά. Α, ωραία. Άντε, πάμε τέο πάμε Λοιπόν, τελείωσε το διάλειμμα. Ωραία, κάνατε το διάλειμμα. Καπνίσατε, δηλαδή. βγήκατε για να καπνίσουν οι παίκτε, έγινε το διάλειμμα. Όλοι, για να πάνε, για να πάνε, να πάνε οι παίκτε να, να ah. χαλαρώσουν λίγο, if you know what I mean. Ναι. Να πιούν ένα νερό. Δεν κάνουν... πάμε. Εντάξει. Τα πλήρωσε να... και ο, ο αρχηγό αποστολή τα νερά ή του βάζει ναι. τα πληρώνει καθένα μόνο. Τα πάντα. Τα πληρώνεται. Να κάνουνε να κάνουν οι παράγοντε τη α κτλ. Ωραία, πε μα παράγοντα, πε μα λίγο. Ποδόσφαιρο γίνεται τίποτα ή. Έκλεισε το ποδόσφαιρο, έκλεισε. Τι έκλεισε. Το, έκλεισε, το κλείσατε, εννοεί. Ναι, το κλείσαμε, μπήκαν και λεφτά. Ναι. Ε, έκλεισε το deal, η το σαν τη Θεσσαλονίκη, τέλο. Και σε λίγο τώρα ανακοινώσει για παίκτε και τα λοιπά. Α, Τελείωσε. Δηλαδή και τέτοια. Το μνημόνιο υπογράφηκε, είναι όλα. Ε, αυτό, από ποιο αυτό έπρεπε να ξεκινήσει, Κώστα. Αυτή είναι Έλα, η ερώτηση. Ελά, τώρα, πιο ποδόσφαιρο τώρα. Πιο ποδόσφαιρο. Εδώ παίζουμε Ευρώπη, πρωτάθλημα θα πάρουμε εκεί, παιδί. <σχει> Κοστά. Στο ποδόσφαιρο, όταν ανοίξει το γήπεδο, θα έχει διπλάσιο κόσμο από ότι θα έχει στον μπάσκετ. Καλά, <σχει> ε, εννοείται. Εντάξει, εντάξει, Ε, με στη γάμα εθνική με το πάο κουφάλιο που θα παίζει. Ε, εντάξει, νά, έχουμε, έχουμε, <σχει> έχουμε, έχουμε, την τρέλα για το ποδόσφαιρο. Τι έκανα, εντάξει. Λογικό. <σχει> λοιπόν, <σχει> αυτά. Ευχαριστούμε, Κώστα. Σα αφήνω. Να είσαι, αύριο. Καλά, αύριο. είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να καλά. Λοιπόν, ωραία. Εγώ, εγώ, κατάλαβα ότι έπρεπε να μπει ο Δρακόπουλο στην ιστορία για να τελειώσει. Γιατί οι υπόλοιποι Ένα, μόνοι του. Για να βάλει τα λεφτά. Αυτοί που τρέχανε 50%, 5-6 πώ είναι. Money δεν, talks. Δεν μπορούν να πάρουν τον Πασουλιακό. Ποιον? Πασουλιακό, ενώ σου λέω. Δεν μπορούν. Πόρτα το τρώγανε. <laughs> Ευτυχώ λοιπόν. Την Καμίλα. Βρέ, βρέθηκε, ο. Την άνω ή την κάτω. Την Δύσκολα. Βρέθηκε λοιπόν ο Δρακόπουλο. Καταλητικό ο ρόλο του, πότε, καταλαβαίνω. Εντάξει. Ε, τέσσερα μέλη διαβάζω ρεπορτάζ από την πλευρά των αμπελοκήπων, τέσσερα από πλευρά Δεν έπρεπε να είναι 9 τουλάχιστον. Όχι, για να είναι ισοβαθμία. <laughs> Τέλο πάντων, <laughs> ε, γύπνε των αμπελοκήπων σαν έδρα ε, το πρώτο διάστημα. Μόνο Καφτατζόγλου. Ε, δεύτερη έδρα το Καφτατζόγλου που γίνονται εργασίε. Δεν θα παίξει ποτέ στο Καφτατζόγλου, ε, ε, να ξέρει. παραμένει ο Γιώργος mm. με Γιώργο Ακριτόπουλο. Με βοηθό τον Γιώργο Μίρτσο. Ε, ναι. <laughs> Ναι. Θα γίνουν προσθήκε από το πάνω ράφι, διαβάζω. Το πάνω ράφι. Ο Άρντε είναι ο ένα, όχι. Όχι. Ε, ο Πέτρο Κανακούδη. Σούντγκεν και Ντουάρτε. Κανακούδη. Κανακούδη. Mm. Πάλι Κανακούδη. Μια χαρά είναι ο Πέτρο. Ήταν όμω και. και... μια χαρά ήταν. Ήταν και έφυγε. Θα ξαναρθεί. Ωραία. Τι άλλο θέλετε. Και θα γίνουν και άλλε προσθήκε. Κανακούδη μόνο από όλου μόνο Κανακούδη έχουμε βάλει. Φίλο του συναδέλφου που γράφει το ρεπορτάζ. Ε, μια μια εξ αυτών όλα δείχνουν θα είναι ο Πέτρο Κανακούδη. Κολλητό ο οποίο δεν παίζει αυτή τη στιγμή, έχει ανοίξει το μαγαζί. Καλέ δουλειέ. Τα νατς. Τα, τα, φιστίκια. Στην ε, τρίτη εθνική. Παίζει, πιστά, Μάλιστα. Ωραία. Τρίτη θα θέλε. φέρει και τον Παπαδόπουλο. Ο Τόμ είναι ο πρόεδρο του άλλου Ρεκλή. Α. αλλά ναι, ο Πέτρο ήταν ναι. ε, εκεί. Δεν ξέρω. Ό,τι τον Τόμ τηλέφωνο να μα πει. Ωραία. Εντάξει. Πάρε τον Τόμι λίγο. Πάρε τον. Και τον Πάμε στο break και ξαναρχόμαστε. Λοιπόν, τελευταίο τέταρτο για σήμερα. Μετράει αντίστροφα για την κλήρωση και του ε, Europa League. 24 Σεπτεμβρίου τα μάτς. Ναι. ναι. 24 Σεπτεμβρίου πολλές το... ομάδες, και μετά 1η Οκτωβρίου. Πολλές ομάδες. Στο τρίτο γκρουπ είναι ο Άρης. λεγόμενη ισχυρή ο η λεγομενη ισχυρη λογω βαθμολογίε. Ένα ζευγάρι είναι το Τέουτα Αλβανία Γρανάδα. φαντάζομαι η Γρανάδα είναι το φοβορή. Ναι. Αντίπαλο δεύτερο πιθανό η Ριέκα από την Κροατία και ο νικητή του ζευγαριού Σερβέτ από την Ελβετία και Ρέμ Γαλλία. Και στου αδύναμου Χιμπέρνια Φέχερβαρ, η Βίντι είναι αυτή. Άρη Κόλο κο, Κοβαλίβκα. Ναι. Και λοκομοτήφ με δυναμό Μόσχα. Η ώρα δύο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω τον τρόπο, μπορεί πάλι να είναι express, να τελειώσει μέσα σε 6,5 λεπτά μαζί με τον πρόλογο του κυριούλη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω βαριούνται στην UEFA και χθε, όπω και πέρσι νομίζω, ήταν πολύ express η διαδικασία. Ε, στην ουσία, Είχα, είναι. Αυτά, είναι. Ένα στα τρία δηλαδή είναι η κλήρωση. Η ΑΕΚ έχει ω πιθανού <coughs> αντιπάλου <coughs> Σεντ Γκάλεν. Bodo Glimt, νικητή Μπότο Γκλίντ Βιλνίου και νικητή του Νάουσκα Στρέντα με Γιάμπλονετ. Στα μέτρα τη, νομίζω είναι γενικότερα η, η πιθανή ε, αντίπαλη. Και όφη σαν δυνατό, εάν περάσει, αφού εκεί θα ήταν ή θα είναι ο Απόλυν Λεμισού, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Progress Λουξεμβούργου Βίλεμ τη Βίλεμ δηλαδή. Δεν νομίζω η πρόκληση να. να Είτε κάνει πρόγκρεσ στο θεσμό. Ε, Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία ή Ρίο Αβε. Μπορεί εδώ να υπάρξει και μια έκπληξη. Δεν το αποκλείω. Και Χάμαρμπι. Μελέχ με Νομίζω το έργο του Όφη είναι δύσκολο. Αλλά. Ξαρτάται θα Ειδικά παίξει. αν γίνει στο. Mm. εντός Εντό έδρα, το, το γιατί κούλε. Νομίζω είναι ένα θέμα, ένα ερωτηματικό. Αν θα γίνει θα ματσική στο ΑΚΑ. Στον τρίτο προκριματικό, ναι, είναι λίγο. Ε, που αυτό το, το παραμύθι, παιδιά, μόνο στην Ελλάδα το, το τρώμε. Δηλαδή, χρόνια στον ΠΑΟ, θυμάμαι κάθε καλοκαίρι θα έρθει το κλιμάκιο τη Σουέφα. Ε, πρέπει να γίνουν κάποιε κινήσει για να πάρει άδεια η Τούμπα και θα ξαναρθεί το κλιμάκιο του Σουέφα. Και πήγαμε με το Σταύρο στο γήπεδο τη Νίτρα εκείνο το Σπάρτακ Τρνάβα ε, Πάοκ το 1-1 και μιλάμε με τέτοιο γήπεδο δεν το βλέπεις ούτε στη β' κατηγορία της ΕΠΣΜ και λες ότι αυτό το γήπεδο πήρε άδεια και εμάς μαζαλίζουν κάθε χρόνο να μην πω ότι μαζαλίζουν για να δώσουν άδεια στην Τούμπα ή σε κάποιο άλλο ελληνικό γήπεδο. Μια χαρά είναι το γεντικούλε σε σχέση με αυτά που έχουμε πάει. Καλά, μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκά δεδομένα για κάμερε και τέτοια πράγματα. Αλλά για πράγματα και, να και κοπούν. Δεν έχει κάμερε, στην ζητήσει. <έτρα. laughs> που είχαν γίνει κάποια σκηνικά εξωγονιστικά. Πήγανε και τα παιδιά τη Σπαρτάκ, κάνανε ένα πέσιμο στα παιδιά τα δικά μα. Είχαμε κάτι, κάτι ε, έρωθεν, τέτοια. Αυτά. Ε, Υπάρχουν αυτά. νομίζω ότι ο Όφη, σαν υπεδούχο, ε, τώρα δεν ξέρω η Βίλεμ τι κάνει, αλλά η Ρίου Αβε και η Χάμαρ ή η, Λέχ Πόσναν, δεν είναι κάτι το τρομερό. Εκτό έδρας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Εντάξει, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Α περάσουμε με το καλό το πρώτο και μετά βλέπουμε και για το δεύτερο. Θα δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν φέτο διαφοροποιήσει η Ελλάδα κατά πολύ την πολύ κακή εικόνα που είχε και έχει τα τελευταία χρόνια, με ξέρει πέρσι τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι. Κοιτάξτε, αν το δούμε σαν χώρα, αφήσουμε απ' έξω τα... τα άλλα τα κριτήριά μα, νομίζω ότι το σενάριο για τρει ομάδε είναι δύσκολο. Στο γύρο <στονίτρια> παλίκλε τώρα. Για ο του Εγώ Europa λέω ολυμπιακό μπορεί να περάσει Champions League Με ομόνια ή έρθει αστερά. Το έχει. Okay. <στονίτρια> <στονίτρια> Εγώ εννοώ... Μετά παίζει κι άλλο. Όχι. Μπαίνει η ερθει αστερα το εχει okay εγω εννοω μετα παιζει κι αλλο οχι μπαινει η Champions League, δηλαδή άμα περάσει αυτό. Α, <στονίτρια> μάλιστα. <στονίτρια> oh. Κοίταξε. Εγώ μιλάω για αυτέ τι τρει ομάδε, εντάξει. Ναι. ΑΕΚ, Άρη και Όφη. Ναι. Νομίζω ότι να περάσουν και οι τρει είναι δύσκολο. Εγώ θα πω το <στονίτρια> πιο ρεαλιστικό και καλό είναι να <στονίτρια> περάσουν <στονίτρια> οι δύο. Ναι. Ναι, σωστά. Ε... Πέρα, και τον όφι. Δεν τον έχουμε δει φέτο τον όφι καθόλου. Αν περάσει ένα, θα είναι δύσκολα. Εντάξει. Τώρα μπορεί να έχουμε και πέντε ομάδε ως... στο Πέρσι δεν είχαμε κανένα. Και πέντε ομάδε στο Europa League. Πέρσι δεν είχαμε κανένα, Είναι Στην χειριστήρια <laughs> παρουσία μα στο Europa League, γιατί από τον χρόνο Europa League 2. Ναι. Σιγά σιγά θα κάνει και η UEFA μια διοργάνωση μόνο για τι ελληνικέ ομάδε. <laughs> Εντάξει, να δώσει και ένα ωραίο όνομα, ξέρω εγώ. Ελληνικό. αυτό, ΚΑΠ ναι. και τα λοιπά. Να παίζουν μόνο ελληνικέ ομάδε εκεί. Μπορεί να έχουμε και πέντε ομάδε του Europa League. Και Ολυμπιακό και Πάο και Άρη και Α και, και Όφη. Θα δούμε. Και να πάρουμε το Europa League φέτο, επιτέλου. Να τελειώνουμε. Ε, σε δέκα λεπτάκια θα ξεκινήσει η κλήρωση. Δεν μου έχει ένδειξη για live εδώ πέρα. Γιατί εσύ έχει. Α, τώρα βγήκε. Α, να το. Ε, Πρώτα ετοιμάστε. Να το κάνουμε ο Κυριούλη, να έρθει πάλι πίσω. Λέει, θα... βάλτε... ανεβάστε και το live. Ανεβάστε λίγο και το live, το link. Μάλιστα, ωραία, βγήκε τώρα. Ενώ μέχρι πρώτη δεν υπήρχε το link για το live, τώρα υπάρχει. Και λέει: Draw will start shortly. Σε Μια σήμερα, χαρά. Ακριβώς. Σε 10 λεπτά. Λοιπόν, εμεί θα το κάνουμε παραπέντε το, το διάλειμμά μα. Εγώ να θυμίσω ότι είναι μαζί μα τα πράκτικα και να μα πει και ο Στέργιο του υπόλοιπου χορηγού μα. Πράκτικερ Θεσσαλονίκη κλείνει σήμερα 25 χρόνια λειτουργία, όχι σήμερα, φέτο. Το ξαναπάω. Πράκτικη Θεσσαλονίκη. Κλείνει 25 χρόνια λειτουργία και έχοντα ανακοινήσει πλήρω όλου του χώρου του, πιο όμοφα ποτέ το γιορτάζει με απίστευτε προσφορέ και έναν μεγάλο διαγωνισμό έω τι 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μία βόλτα για να δείτε του ανανεωμένου χώρου και τι νέε ολόφρε και εκθέσει επίπλων και μπάνιο και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σα. Από μία φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι ειδική που η εργαλεία, μηχανήματα και άλλα πολλά. Πράκτικερ Θεσσαλονίκη. Και μαζί μα δεύτερη ώρα, όπω κάθε μέρα, η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα τη πόλη. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-6285-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα τη πόλη έρχεται στην πόρτα σα, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. σε πολύ λίγα λεπτά. Εντάξει. Δεν έρχεται σε μία μισή ώρα και αχ, έφυγε το παιδί. Ναι, έρχεται τώρα στον δρόμο είναι και κάνετε δύο ώρες να έρθει η πίτσα πολύ γρήγορα λοιπόν έχετε στην πόρτα σας με τα κορυφαία υλικά στην καλύτερη ποιότητα και πολλές προσφορές και μακαρονάδες και καλτσόνι και πενιριλί αλλά και μαγειρευτά πια η μέρα από 2.80 ημερίδα 2.30, 62, 85, 86 και αν περνάτε από τις Ικές, ο 2 είναι η πίτσα Mr. Coles σταματάτε εκεί παίρνετε και την πίτσα στα κατάκα και πάτε σπιτάκι σα. λοιπόν πάνω που λέγαμε, για το Κουλέ το Θόδωρο Βαρδελιογιάννη, κατάλληλο Συμπτωματικά διαβάζω άρθρο. Ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για το, το Κουλέ η UEFA προκειμένου να αποφασίσει αν το γήπεδο είναι κατάλληλο ή όχι να φιλοξενήσει την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Δεν έχει πάρει ακόμα η UEFA την απόφασή τη. Εντάξει, και ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία από την ΠΑΕ Όφη σε περίπτωση που δεν πάρει άδεια το γιατί κουλέ, το μας θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο. Με τον Απόλλωνα ε, Λεμεσού. Στην επιστροφή του Όφη στα ευρωπαϊκά σαλόνια που νομίζω θα χρειαστούν πολλά χρόνια μετά για να ξαναπαίξουν οι κριτικοί στην Ευρώπη γιατί ούτε φέτο θα έπαιζαν αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε ε, είχε δικαίωμα συμμετοχής εντάξει του χρόνου βγαίνουν τέσσερις ομάδες Άρα νομίζω ότι στενεύουν τα περιθώρια για πολλές ελληνικές ομάδες να βγαίνουν στην, στην Ευρώπη. Αν θεωρήσουμε πάω Ολυμπιακό και ΑΕΚ ότι έχουν έτσι κι αλλιώς ευρωπαϊκό εισιτήριο θα, θα έχει ακόμα το δικαίωμα άλλη μία ομάδα να παίζει στην Ευρώπη από την επόμενη ε, χρονιά. Λοιπόν, στο μεταξύ ακόμα δεν έχει καθαρίσει τι θα γίνει με το άλλο το κύπελο, το EuroPallet 2. Νομίζω σιγά σιγά θα ε, ξεκαθαρίσει. Εντάξει. Θυμίζω για όσου συντονίστηκαν τώρα, ο Ολυμπιακό θα παίξει την υποκρισή του στου ομίλου του Champions League με ερυθρό αστέρα η Ομόνια. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη. Εγώ θα προτιμούσα ξαναλέω την Ομόνια ω αντίπαλο του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι οι Κύπροι έχουν μια χαρά ομάδα για να αποκλείσουν του ερυθρόλεφου που έχουν χάσει το μισό του. Ε, όχι το μισό τους ρόστερ, τη μισή του ενδεκάδα. Εντάξει. Θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Αυτό που μα ενδιαφέρει πρωτίστω είναι το παιχνίδι του Πάοκ με την Μπενφίκα. Να πάμε στο διάλειμμα τώρα. Να πάμε. Ώστε να είμαστε με την κλήρωση στα χρονικά μα όρια, γιατί ξεκινάει στι 2. Οπότε θα βάλουμε τώρα το, τον break των 2. Είναι 2 παρα 5. Μην τώρα ακούστε που θα πει η φίλη μα στη Λούξ θα πούνε η ώρα είναι 2. Το ρολόι τους δεν πάει 5 λεπτά μπροστά. Δύο παραπέντε είναι. Και ε, θα επανέλθουμε για να ακούσουμε κανονικά την, ε, την κλήρωση για την επόμενη φάση. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στη διαδικασία τη κλήρωση ε, και σήμερα. Έγινε συνήθεια. Καλά είναι αυτά τα ευρωπαϊκά. Ο κυριούλη έχει αρχίσει να μιλάει. Before we move on to the technical procedure, I would like to wish you all the best of luck, not only for the coming round, but also for the rest of the season. As there are two separate paths, we will start with the main path. So let me quickly explain this technical procedure for the draw ahead of us. Θυμίζω, μαθαίνουμε αν με το καλό περάσουν οι ομάδες μας τον επόμενο αντίπαλο. have Για Άρη, και Any changes communicated in writing to your club and national association in due course. Okay. <speaking <speaking in <the past> The teams have been split into six groups ah, of six teams, six group. Or pairing each, and two groups of eight teams or pairings. All the clubs within the eight groups have been ordered randomly and identified by a number. The numbers will be drawn, not the names of the teams. This system will allow to do all pairings of the six groups of six teams and the two groups of eight teams with one single draw. So, we start with groups 1 to 6. and you can see 6, two match. pots are prepared. one containing the balls with slips of paper number 1 to 3 for the seeded teams, the other one containing the balls with slips of paper number 4 to 6 for the unseeded team. every time a ball is drawn from each of the two pots, the balls are shuffled in the third pot and drawn to establish the pairing important to note that the result of the draw applies instantly to all the six groups. Just an example: if the first ball drawn contains the slip of paper number one and the second the slip of paper four, the clubs which have been assigned numbers one and four <laughs> and of the six groups will play each other. Moreover, the first ball drawn containing slip of paper one designates the home team for the single leg and for all the six groups, provided that no fixture reversals apply. So I'll the the to, own own own. to complete all the pairings, i guess it's all clear. it's let's all clear. start with the draw. let's start with the draw. in terms of numbers, i would kindly ask you to refer to the, the draw documents which have been communicated to you. so please check which number has been allocated to your. Σήμερα, clubs. παιδιά, είμαστε με το 5. So now I start teams. Ο Άρης καρδιά μα είναι με το 5. Ξεκινάει η διαδικασία για να δούμε. Ποιος θα βγει πρώτος. So, first pairing. Πρώτο ζευγάρι. Βγάλε το πέντε. Το πέντε. Ναι so, φίλε. Το τέσσερα το ζητούσαμε, μέχρι την αρχή και βάλει το τέσσερα και παιδούχο. So, Τέλος πάντων. Τέσσερα. Ποιος είναι το τέσσερα είμαι μπροστά μου να τα βλέπω. Ωραία. Yeah. Άρα δεν χάσαμε three, την. Ο ζυγισμός. Nome Kalyu FC or Enes Mura or HF Aarhus from Denmark will play against ESV yeah, Aarhus yeah, at home. Salah Belgium will have a home match against either FC Sintfugorge Surukeni or FK Partisan. Abernens FC or a FC will have a home match against either Servet FC or Stade. De Rance, και έφυγε η FC Σερβέτ Φίλεν και Φίλεν Φίλεν η Ρέμς. FC, Άρα η ΑΕΚ παίζει με τους Σερβετούς. Νομίζω είναι μπορεί και η χειρότερη κλήρωση για την ΑΕΚ from the Netherlands will play at home and we'll be welcoming either Lincoln Radims FC or Rangers FC. Λέβαια, βλέπετε, MKD. Το βόρεια, γεια σας. Το πέντε βγάλε, το πέντε. Το πέντε γηπεδούχο παρακαλώ, το πέντε. Βγάλε το πέντε. Βγάλε το πέντε γηπεδούχο. Όλα τα άλλα γίνονται. Αυτό να μην θέλουμε να πάμε ταξίδια φέτος. Το πέντε.

against the position, <laughs> six. Έφυγε η Γρανάδα. One, two, Ο Άρης με Which gives us the following results. <Bouda> Θα δούμε την έδρα τώρα. Ο Όφι παίζει πάλι στην έδρα του. FK, Pils, or Μελέχ Πόσναν. Ο Όφη, αν περάσει τον Απόλωνα, παίζει στην έδρα του Μελέχ Πόσναν. Η ο Γρανάδα παίζει με δυναμό Μόσχας, αυτό <συνάζεται> είναι ωραίο ζευγάρι.

Τώρα είμαστε. Βάλε εδώ. Μη κοιτάς. Και βγάλε το 5. Το 5. Βγάλε το 5 γηπεδούχο γιατί θα γίνει χαμός. Βγάλε το 5 γηπεδούχο. Ρε βγάλε το 5 γηπεδούχο. Το 5. Πρόσεξε καλά φίλε. Το 5. Το 5 will be the teams in position number Εκτός έδρας με Ριέκα. 0-2. Άρα πάμε Κροατία. 24 Σεπτεμβρίου. Αν περάσουμε το καλό τους Ουκρανούς. Ριέκα Δεν χρειάζεται καν να δούμε ζευγάρι. Καλή ομάδα. Pairings and results. Sporting Club the Portugal Datkowicz. will play home either versus Viking uh, FK or Aberdeen FC. Max. FK Kukesi or Wolfsburg will be welcoming. Δύσκολο παιχνίδι, εκτός FK. έδρας παιχνίδι. Τα κάνουμε. FK Rijeka will play home versus either Ares Thessaloniki or Kolos Kovalivka. Shamrock Rovers FC or AC Milan will play home versus Dax. Βλέπετε, η κλήρωση λοιπόν, μα έκανε τα κέφια στην πρώτη κατάσταση. Τώρα μα έδωσε νομίζω ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά έτσι κι αλλιώ δύσκολο θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε. Εφόσον ο Άρης περάσει του Ουκρανούς παίζει με την Ριέκα εκτό έδρα. Ο Όφη, αν περάσει τον Απόλωνα, παίζει εντό έδρα το... το παιχνίδι του. Νομίζω ότι με τη Λεχ με Πόσναν, με τους Πολωνούς λογικά. Η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τη Σεντ Αυτή είναι η διαδικασία the only being that... της uh, κλήρωσης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, όχι η διαδικασία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της, uh, της κλήρωσης. Ε, εκτός έδρας με Ριέκα, εφόσον περάσουμε με το καλό τους Ουκρανούς. Και τώρα, βέβαια, πρέπει να κάνουμε την ανάλυση της Ριέκα. Νομίζω έχουμε και ένα καλό κατάσκοπο ήδη. Τον Τάτκοβιτς, Με βίντεο κτλ. Θα μπουν σε λίγο στο λαμπαοτάρι. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Τώρα, αν μα έκανε τα κέφια και μα την είχε και εντό έδρα, ήταν ακόμα καλύτερα. Από την άλλη, δεν ξέρω, ίσως με του Κροάτε να πάει ο Άρης να παίξει το παιχνίδι του. Σίγουρα δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Είναι όμω μια πολύ καλή ομάδα, νομίζω ότι η ίδια ίση δυναμικότητα, αν όχι καλύτερη από τον Άρη. Δεν ξέρω ακριβώ την κατάστασή τη, γι' αυτό δεν το το, το, το σημειώνω. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάποιο φόβητρο. Η Ριέκα, νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να περάσει του τους, ε, τους Ουκρανού. Το τι συνεχίζει, τι λέει, τι άλλη έχουμε.

AS will be Α, το main mm. path Ναι. Ωραία. Continue. continue. Η Χάιντουκ σου έπεσε με κάτι σκοπιανού. Ωραία, θα περάσουν. Άρα αυτά περάσει θα περάσει η Χάιντουκ, δεν χρειάζεται να περάσει η Κυριακά. Μην τα λέμε τώρα, μην τα θέλουμε όλα δικά μα. Συνεχίζεται η κλήρωση. Νομίζω όμω το ενδιαφέρον πλέον ε, για μα δεν υπάρχει. Θα τα πούμε αναλυτικά. Okay. Θα τα πει ο Κωστή όταν βγουν okay. όλα. Μην του φάμε άλλο χρόνο. Είπαμε τι κληρώσει για τι τρει ελληνικέ ε, ομάδες, ομάδε: τον Άρη, τον Όφη και την, και την ΑΕΚ. Και ε, θα δώσω πάσα okay. τώρα στον ε, Κωστή για να μπει στην δική του, στο δικό του ρυθμό τη της, ε, της εκπομπή okay. και να okay. τα σχολιάσουμε αμέσω okay. μετά όλα. Εμεί στι πέντε στο Λαμπαοτάρι ακόμα πιο okay. αναλυτικά.